Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με Τρόικα και σήμερα 5η 8 Μαρτίου. Επικοινωνούμε με μηνύματα αρχικά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526 με χρέωση 1,24 του ευρώ. Πέμπτη σήμερα, με πολλά και διάφορα στην επικαιρότητα, ποδοσφαιρικά, ευρωπαϊκά, ελληνικά, δικαστικά, με συγκέντρωση των οπαδών του ΠΑΟΚ, συνεχίζονται, κινητοποιήσεις κάθε μέρα. Υπάρχει και κάτι διαφορετικό, σήμερα έχει προαναγγελθεί η συγκέντρωση στις 6 στην Καμάρα. Θα μιλήσουμε και για αυτά. Πρώτη ώρα εδώ στην Τρόικα με Car Control, το ΚΤΕΟ, όπου τηλεφωνεί στο 10200 και σήμερα 5η μέχρι τις 8 και κλείνει ραντεβού για να περάσει τον έλεγχο του οχήματος στρατηγού Μακρυγιάννη και αναγεννήσεως στον Εύωσμο. Car Control στο 10200. Κορυφαίος γύρος, Μάσιμα. Με πάρα πολλές προσφορές, μεγάλα σάντουιτς με δώρο κοκακόλα 330 ml, με γύρω σε κρέπα, σε λαβά, σε φλογέρα, με Caesar's Burger, δυτικά Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 74, ανατολικά Καλαμαριά, Κομνηνών 61, massima.gr για online παραγγελίες. Σημειώστε τηλέφωνα 2310-66-66-55-90, 2310-66-55-90 και 2310-45-21-22. Ο Μάριος Σαλαμάς είναι εδώ για να μας αναλύσει το πώς η εδώ και μία Tottenham ώρα. Εδώ και μία ώρα είμαι εδώ. Κατάφερε να χάσει μέσα στο Λονδίνο από τη μεγάλη κυρία, από την ομάδα με το πιο ισχυρό μέταλλο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ακούτε την εκπομπή «Βομβαρδισμό στερεοτύπων». Τη μεγάλη Γιουβέντους. Καμιά Γιουβέντους μεγάλη. Την κακαλάτη ομάδα από το Τωρίνο. Ναι. Την ασπρόμαυρη Γιουβέντους, η οποία πήγε και κέρδισε με 2-1 μέσα στο Λονδίνο αυτούς τους φλόρους, τους αγλαούς, που νόμιζαν ότι θα περάσουν τη Γιουβέντους επειδή πήραν σοπαλίες στο πρώτο παιχνίδι. Φορούσε κροκή. Καμία σχέση με τον νύκτερο της ομάδας. Θα σου δώσουμε 5 λεπτά να τα πεις όλα, ρε φίλε. Να τα βάλουμε σε μία. 5 λεπτά θα σου δώσουμε. Να πεις εκεί τι έγινε. Ποια είναι, Sport Day. Όχι, ωραία. Μέχρι και το SDN το έχει τέλειο. Φωνάζει δίκαιο ο Άρης. Καλημερίζω τους τρεις Αριανούς με τους οποίους μίλησα χθες το βράδυ στο φεστιβάλ και μιλάω σχεδόν κάθε μέρα, τα παιδιά. Οι δύο δεν μου έκαναν καμία αναφορά στη διαιτησία προς τιμήν τους και ο ένας, με τον οποίο νομίζω συνομιλείς και τον βρίζεις όλη μέρα τον άνθρωπο και μας ακούει κάθε πρωί και μας στηρίζει, μου είπε ότι το ένα γκολ, τα δύο είναι offside καταφανέστατα, το ένα δεν είναι, αλλά είναι πολύ 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 οριακό. Εντάξει, Αριανός. Και μου είπε ότι δεξιά τσιμπάμε, αριστερά ναι, τσιμπολογάμε. Τι μου δείχνεις τώρα? Είναι αλητία αυτό που γίνεται με τον Άρη και είναι κατευθυνόμενη αλητία. Μαζί σου, τέλος. Εξηγιαντές. Τώρα με έχει φτιάξει. Τώρα κάνεις εκπομπή. Είναι κατευθυνόμενη αλητία. Κάτσε, το σηκώνω. Αλλά δεν μιλάνε, μιλάνε μόνο για τα δικά τους. Περίμενε λίγο εδώ. Πες το, είναι κατευθυνόμενη αλητία από τους εξηγιαντές. Το κρατάω σε θέση να το λες αυτό. Πάμε, ξανά, λέγε το. Όποιος μας κάνει πλάκα θα φάει το κεφάλι. Τα ακούς? Εσύ που κάνεις πλάκα. Σε σένα τα λέω. Που κοιτάς τα μηνύματα των φίλων σου. Ένα μήνυμα σοβαρό. Α, ωραία, ωραία. Από τότε που έγινε το γεγονός της ταμιακής, αποσυντονίστηκε ο Άρης. βέβαια, ρε, παράγοντες, δημοσιογράφοι και οπαδοί πανηγυρίζουν τα γκολ που τρώμε για τις τιμωρίες μας. Πού μυαλό για τους αγώνες τους. Καλό. Από τότε που ασχολείστε με τον Άρη, για να το αποσυντονιστήκατε. Γιατί οι διαιτητές όλοι της εξυγίανσης χτυπάνε τον Άρη, δεν μπορείτε να ελέγξετε τους δικούς σας. Χαλήφης πάλι ο ΠΑΟΚ. Άλλαξε πάλι σήμερα 5η. Πρωί έγινε χαλήφης.
Μετά το μεσημέρι θα γίνει πάλι ο αδικημένος. Έχει συγκεκριμένα πράγματα και ελέγχει και η ΑΕΚ. Και είναι μια κάτσε, βραγόρι, μην κουράζει όρθιο. Άσε τα χαλίφη στο πάω και τέτοια. Άντε. Κάτσε. Άντε τώρα. Κάνε τον αγώνα σου και άσε τις ηρωνίες. Χαλίφη στο πάω πάλι. Κάνε τον αγώνα Πέμπτη σου. Πέμπτη πρωί. Και άσε τις ηρωνίες. Συνελήφθη άντρας που εξαπατούσε ανέργους τάζοντάς τους θέσεις στην ΕΡΤ. Έκανε συνάδελφοί σου όταν δημοσιογράφη. Θα του θέλει είσαι ρεπόρτερ, πάω και έλα να μπει εδώ. Σε έχω έτοιμο. Δεν υπάρχει. Πόρνη! Α, παλαιολόγο, επάγγελμα πόρνη. Το είδα αυτό, το έχω δει, ναι. Δίναμε και προσκλήσεις. Δύο φορές μου έδωσε αυτό προσκλήσεις. Στο θέατρο Αυλαία. Την πρώτη στο Εγνατία. Καλημέρα και από μένα, αδέρφια. Εδώ και μία ώρα είμαι εδώ πέρα. Απλά άφηνα τον Δημήτρη να τα λέει. Τρόικα. Η μεγάλη Γιουβέντους λοιπόν έγινε η τέταρτη μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, πραγματικά μεγάλη ομάδα, η οποία συνεχίζει στο Champions League. Mm. Θυμίζουμε οι τέσσερις πρώτες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν περάσει, η Liverpool, η Real, η Μαδρίτης, Juventus και η Manchester City. Mm. Λοιπόν, στους μεγάλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Να πούμε χρόνια πολλά και καλά. Σήμερα γιορτάζουν οι θεοφύλακτοι, έτσι, και οι θεοφύλακτες. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζουν. Από την Τρόικα. Ναι. Οι γυναίκες γιορτάζουν σήμερα. Ο Θεοφύλακτος, σκεφτόμουν το πρωί, έχει έρθει και στον Ηρακλή. Έχει παίξει στον Ηρακλή. Μπορεί. Δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα, νομίζω όχι. Νομίζω πως όχι. Άμα ακούει ο ίδιος, έκανα συγγενείς να μας ειδοποιήσει. Επικοινωνία προς το παρόν μόνο σε μεσική FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54-526. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Σήμερα δίνουμε τις δύο τελευταίες προσκλήσεις για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, έτσι, για το 20ο φεστιβάλ. Τηλεφωνικά όμως 23 10 287 888. 287-888, λες Μαριλίζο, ονοματεπώνυμο, αυτός είμαι, καλημέρα, για το φεστιβάλ μπαίνεις κλήρωση, 12 πρέπει να γίνει κλήρωση. Και πηγαίνεις σε όποια ταινία θέλεις από σήμερα έως και την Κυριακή που τελειώνει το φεστιβάλ. Σήμερα το απόγευμα είναι και το ντοκιμαντέρ για τον Νεωτάκη Λουκανίδη. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από το λατρεμένο μου 164. Καλημέρα. Να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα ο πανηγυρισμός για γκολ άλλης ομάδας θα είναι offside. Χα, 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 χα. Ωραίο, καλό. Τσεμάρκα το δικό μας Δημήτρη, να φύγει κάτι μια από τον Τσαρό. Παρουσίαση Σωτήρη, όχι. Σωτήρη δασκαλάκι έχουμε σήμερα. Έχει την καλημέρα του. Είναι λίγο δεφορμέ, δεν είναι μέσα στο κλίμα το οποίο απαιτείται εν ώψη Κυριακής. Δεν έχει πάρει, δεν έχει. Έχω την αίσθηση ότι παρά είναι. Έχω την αίσθηση ότι παρά είναι. Ναι, το τι παίζεται, το τι γίνεται, το τι θα γίνει κτλ. Ναι. Δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα. Ναι. Για να πάρει τα πάνω των ευσκυριακή. Ναι. Ναι. Λοιπόν, για τα χθεσινά μάτς του Champions League, όπου είχαμε θρίαμβο της Νοβάρτης μέσα στο. Μέσα στο. Κόλλησα τώρα. Στο Etihad, έτσι. Είχαμε Manchester City, Νοβάρτης 1-2, ημίχρονο 1-1. Και είχαμε και Tottenham Juventus 1-2, ημίχρονο 1-0. Λοιπόν. Λοιπόν. Με ένα Mars penalty και τη Juventus, έτσι που δεν δόθηκε. Αυτό το λέμε, δεν το είδα, σε πιστεύω, επειδή άντε, μου το έπανε. Δεν το είδα. Αντεραστή. Δεν το είδα αυτό. Είδα το match το μετά είδε. Το 28. Να μην το έδινε για τους Άγγλους, θα μας έκανες μισή ώρα πονοκέφαλο θέγαμε. Α, δεν είσαι καλά. Τι είπα, κατάλαβες. Σε πιστεύω γιατί μου το είπανε τρία ακόμη άτομα. Εγώ δεν σε πιστεύω. Δεν το είδα. Ότι δεν το είδες. Το παιχνίδι το είδα από το 28-30 και μετά. Μετά από εκεί πες μου τα είδα όλα. Ό,τι θες. Μέχρι εκεί δεν το είδα. Όπου έχει, δεν υπάρχει Juventus. Το πέναλτι, μου το λένε και δύο Βρετανόσκυλα. Είναι πέναλτι, μου λέει. Άρα σε πιστεύω. Τέλος. Έτσι. Υπάρχει μόνο Tottenham στο πρώτο μέρος. Μόνο Tottenham. Έχει τουλάχιστον τέσσερις κλασικές. Χώρια τον γκολ που βάζει. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν έχω δει πιο αυτοκτονικό αποκλεισμό σε ευρωπαϊκή διοργάνωση από τον χθεσινό. Ρεσί Γκαγκάτσι. Συγκινείς. Ρεσί Μάκη Γκαγκάτσι. Κατάλαβες τι έκανες χθες. Τους έχεις τρέξει, τους έχεις λαχανιάσει μέσα στο Τωρίνο. Στο 60 κρεμάσαν όλοι οι γλώσσες στο Τωρίνο. Στο σπίτι τους που είναι και 10 επί 9. 10 επί 8 πόσο είναι. Και πάνε χθες στο Καφτατζόγλιο που είναι το σπίτι σου. Φωνάζω, δύο μέρες φωνάζω και από το μάτι στο πρώτο φωνάζω. Λέω αυτοί στο Λονδίνο. Γράψε ένα τηλέφωνο να τα πεις ρε. Θα πάρουν. 0049. Στον Καγκάτσι, θα πάρε, τα πω. Γράψε ένα τηλέφωνο. Πες, 0049. Μάκι. Πες του. 00. Περίμενε. 0049. 44 είναι. Κάτσε. 49 έχει πάει Γερμανία. Το πρωί. Αλλά στο ίδιο πώ θα την ναι, ρε. Για τον Μαϊμού! Για τον Γκαγκάτσι, το Μάκη λες κανονικά, ναι. Φίλε, ο Γκαγκάτσι.
Ειλικρινά, εγώ αν ήμουν ο Μάκης ο Γκαγιάς, την έψαχνα. Γιατί να πάρουμε κανένα φράγκο οικονομικά, δεν υπάρχει. Σωτήρη, Ποτσετίνο τον έχει καλά στη. Θα λοιπόν, βάλε και δίπλα Μάγκη Γκαγκάτση. Αν μου πει ποιο είναι ποιο, θα κερνάω ό,τι θέλει. Και νηστίσιμα, όχι αυτού που σε φέρνει με τα μπέικον και με τα τέτοια και με τα τυριά και τι παρμεζάνε. Αχ. Λοιπόν, Ρεσί Γκαγκάτση, Ποτσετίνο, είναι δυνατόν. Εγώ λέω στο Γουέμπλεϊ, το φωνάζω από πριν 15 βράδια. Αυτοί λέω θα πάρουν ο καθένα ένα ταξί. Θα πάρουν ο καθένα από τη Γιουβέντους από ένα ταξί να ανεβοκατεβαίνει. Αλλιώ στο 45 θα είναι νεκροί. Να είναι γεροί οι άνθρωποι. Ο άλλο ο τραγικό που διαφημίζει τα Σαμπουάν, ο τραγικό πλέον, έχει καταντήσει ο Τότι τη Γιουβέντους. Δηλαδή η ξεφτύλα του Τότι, τελευταία πενταετία στη Ρώμα, την ζούμε τώρα, εδώ και 1,5 χρόνο, 2 με αυτόν. Πανηγύριζε χθε τα out. Κάτσε, επειδή μεγάλη, το πέναλτι το είδες. Ομάδα. Το είδες ότι πανηγύριζε τα out. Βεβαίως. Δηλαδή, αν φτάσει ο goalkeeper του ΠΑΟΚ μεγάλη να πανηγυρίζει ομάδα. Τα out του αντιπάλου, νικητής, δεν θα ντραπείς. Εγώ γιατί θα ντραπώ. Ο νικητής, φίλε, έτσι παίρνει τα ματσάκια. Γυαλίζει το μάτι σου. Πανηγυρίζει και τα έξω. Ποιο μάτι μου ρε γυαλίζει. Είστε πιτσιρικάδες. Είστε 30 φορές πιο γυμνασμένοι. Ρε Κέιν, του κάνει. Που δεν φταίει ο Κέιν το παιδί. Του κάνει 3 άλματα όσοι NBA. Όσοι NBA, στο 90 το άλμα που κάνει ο Κέιν. Offside είναι. Ο Ιταλός, ο μέσος Ιταλός. Είναι offside. Δεν στέκομαι σε αυτό, αν δεν του κάνω το είδατε. Ναι, ναι, ναι. Αν είναι τώρα ένα χιλιοστό offside, πλάκα μας κάνεις μωρέ. Τι λες ρε. Τι είναι, σαν τον τέλειο. Δυο σώματα ήταν offside. Πλάκα μας κάνεις. Ποιο βρε, που χτυπάει μπάλα στο δοκάρι. Δοκάρι, ναι, offside είναι. Ούτε αυτό το είδες. Δεν το είδα αυτό, όχι. Τι βλέπεις ρε. Ωραία, βάλτε μου να δούμε τι offside είναι. Βάλτε μου τώρα. Δύο μέτρα είναι. Το είδα δύο φορές. Βάλτε μου τι offside είναι. Να το δω. Και δεν στέκομαι σε αυτό. Κάνει το παιδί άλμα Μάικλ Τζόρνταν. Κάνει. Θα έρθω σε αυτό. Θα έρθω σε αυτό για τον Αλιταρά τον Πολωνό. Και για τον ομοθέτη. Λες να μην το έχω. Μπαίνω και βλέπω διαιτητή αυτόν. Τον Πολωνό. Στο μάτσα αυτό. Μου βάζει αυτόν διαιτητή. Ναι, που δεν έδωσε το καθαρό πέναλτι. Ποιο παίζει το ΠΑΟ κάτι την Κυριακή. Τώρα σήμερα θα βγει. Ο Κομίνης. Αλήθεια λες, ωραία. Έχει βγει ή κοροϊδεύει. Ναι. Ηρωνεύεσαι. Ο Κομίνης. Ο Παύλος Παυλίδης. Ο Παύλος Παυλίδης. Μια χαρά διαιτητής. Πολύ καλός. Πάρα πολύ ωραίος. Πολύ καλός διαιτητής. Πολύ καλός. Αρκεί να θέλει να παίξει καλά, την Κυριακή. Ναι, ναι. Εννοείται. Εντάξει. Εσύ, δηλαδή, βλέπω το άλμα του Κέιν στο 90 και λέω σε δυνάμεις τι να συγκρίνω. Τι να συγκρίνω. Με τον Μπαρμπατάσο τον Κατσιαμπή πίσω. Συγγνώμη, Τάσο, δεν το λέω ειρωνικά. Όχι, αλλά σε ξέρω. Είναι ο Τάσος σαν να έπαιζε τώρα, σήμερα, τώρα. Τώρα, βασικός, μπαίνει σε ένα ελληνικό σύλλογο. Και λύνει, παιχτάρα. Υποκλίνομαι. Τείχος. Τον πάμε τα χίλια. Τον πάμε τα χίλια. Δηλαδή, αν η United έδωσε τον Λίντελοφ, πώς θα δώσαμε. 45-50, πώς θα δώσαμε. Ο Κελίνη πρέπει να κάνει, ας πούμε, περίπου 3 δις. Περίπου 3 δις. Υποκλίνομαι στον άνθρωπο, έτσι. Υποκλίνομαι. Και στον Μπουφόν, καρά υποκλίνομαι. Αλλά έχει καταντήσει ο Τότι, δηλαδή να πανηγυρίζει τα out του αντιπάλου. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και χάνεις ρε Ποτσετίνο το μάτς αυτό. Το κάνεις 2-0 στο ημίχρονο. Ξεκινάει το δεύτερο. Πρώτο δεκάλεπτο. Τους τρέχω ανελέητα. Τους τρέχω ανελέητα. Και τελειώνουν όλα. Γιατί να φτάσω στο σημείο και στο 63 η δικιά μου η άμυνα, η τετράδα να είναι κάπου στη μεσαία γραμμή που μου θύμισε ποια άμυνα εκτός έδρας σε ελληνικό πρωτάθλημα τελευταίας 8 ετίας, 7 ετίας. Θυμάσαι? Όχι. Που έφαγε 5 γκολ. Στο Καραϊσκάκης, ποιο μάτς? Όχι. Ολυμπιακός Όφη. Με προπονητή Μάουρερ, το θυμάσαι? Η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν στα 2-3 του παιχνιδιού του Όφη, ήταν κάπου στη μεσαία γραμμή. Μου θύμισε τον Όφη, για ποιο λόγο η Τότεναμ να είναι η αμυντική της τετράδα σαν του Όφη στο Καραϊσκάκη τότε με Μάουρερ. Στο εκείνο το αλής του μνήμης 5-0, 5-1, πόσο λίγοι. Δεν έχω δει ποιο δώρο πρόκριση. Ποια φανέλα, ποιο μέταλλο, ποια εμπειρία, ποια γυαλάδα, ποια γυαλάδα σε μάτι. Και εσύ ρε Ντελιάλη, ρεγέ του Γκάλι, ρεγέ του Γκάλι, στο μάτς αυτό διαλέγεις να μην υπάρχεις. Σε αυτό το μάτς. Σε αυτό το μάτς. Ναι ρε Σωτήρη, πάμε. Είναι δυνατόν. Το αγγλικό κλάμα
της πρώτης, του πρώτου ημιώρου. Τώρα μείναμε τρεις ομάδες μείναμε. Η Λίβερπουλ είναι μόνο που έχει περάσει και η Manchester City. Οι άλλες δεν ξέρω. United και ποια άλλη είναι, ρε. Έφυγε. Αυτές δεν ήτανε. Είναι και άλλοι. Είναι και άλλοι, ξεχνάω, ρε, κόλλησα. Δύο ξέρω εγώ ότι περάσανε. Άλλο τι περάσανε, ρε, την άλλη εβδομάδα παίζει United. Κι άλλοι υπάρχει. Ήθελα αγγλικό Final Four. Η Huddersfield. Μακάρι ήταν η Huddersfield. Δεν, η Huddersfield χθες δεν έχανε. Ρε Lynch, το πολύ το χάλι. Ναι. Αν ακούν τα παιδιά το κλαμπ της Lynch που με κάλεσαν κιόλας να δούμε το μάτς μαζί, κλασική ντερμπάρα παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Lynch Wolves είναι παγκόσμιο ποδόσφαιρο ντέρμπι από τα παλιά. Το άφησα στο 0-2 κάπου για εσύ, νομίζω έληξε. Το πολύ το χάλι, ρε εσύ, η Lynch. Όχι επειδή είχα σε 0-2. Το πολύ το χάλι. Απαράδεκτο. Αυτά. Πάμε, break, πάμε στο break. Πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε στα δικά μας. Επιστρέφουμε 40 λεπτά μετά τις 10 εδώ στην Τρόικα με μήνυμα από τον Θουβού. Την βλέπω την εκπομπή σε λίγο. Κίτρινο μαύρη γκρίνια. Να λέγεται σήμερα. Έχουμε και λέμε για την αλήτησα της Ευρώπης, τη Γιουβέντους. Ναι. Το πρώτο γκολ αρχίζει από offside. Γελάνε και τα σημαία. Α, και αυτό δεν το παρατήρησα. Δεν το έχω δει αυτό. Μπορεί να έχει δίκιο. Ναι, άστα, γελάνε το παιδί. Στέλνει μήνυμα, ναι. Μισό κορδόνι. Με τα δικά σου. Α, ναι. Στο 65 κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη για τη Γιουβέντους που δεν δίνεται. Και στο 92, ας μου πει γιατί διακόπτει την επίθεση Τότεναμ μετά από 10 δευτερόλεπτα. Όταν είδε ξαφνικά τον πιάνει της κάτω. Έλα, λέω το σοφού 18 έκτο όρθω να σε αγκαλιάσω τώρα. Ναι, να σε φιλήσει κιόλας. Το είδε αυτό. Χρήσαμε, το είδε αυτό. Το πέναλτι που δεν έδωσε. Είναι η δίνει ο Αλιταράς 3 λεπτά. Ο Αλιταράς δίνει 3 λεπτά. Και τι γίνεται, ξαπλώνει ξαφνικά ο πιάνει κάτω στο 92 και 10 με την Τότεναμ όλη μέσα και έτοιμη να γεμίσει. Και το διακόπτη ρεαλίτη. Αυτά ρε παιδιά, αν τα. Εδώ πέρα, από κάτω τώρα. Δεν να την αμαρτία μου. Να αυτό εδώ. Α, τέτοια φάση. Αν γίνει την Κυριακή πάω ΚΑΕΚ, εδώ τη Δευτέρα το πρωί, ο Χρήστατος και εγώ θα οριόμαστε. Γίνονται πολύ χειρότερα στη Football League. Έτσι. Ρε εσύ Χρήστατε, σε παρακαλώ πολύ, ειλικρινά. Δεν λέει τίποτα, ίσα ίσα. Μιλάμε για απάτη ομάδα. Δεν πειράζει, για όλα μας δικαιώνουν οι 20 χαμένοι τελικοί που έχει ο Όσουφου Πού της Ιταλίας. Ακούω και κάτι δικούς μας που είναι ΠΑΟΚ και Γιουβέντους και τρελαίνομαι. Ναι, καλημέρα. Άντε καλημέρα. Ρε Θουβού, μπράβο ρε φίλε. Τα έχει πει όλα ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Επειδή με λέει ΠΑΟΚ, θα είμαι λέει αναγκαστικά στην Ιταλία Γιουβέντους και στην Σερβία Παρτιζάν. Ό,τι θες να είσαι. Ο Παναγιώτης είναι φόλα Ερυθρός Αστέρας στη Σερβία. Δεν το κατάλαβα λέει αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου. Ναι, σωστό. Το λέει ο Παναγιώτης, όχι εγώ. Μην πάρει κανείς το κόψει και το κάνει. Τώρα, έπαιξε και έχασε τώρα. Ναι, τώρα φαντάζεσαι το σωτήρι. Και η Αναστασία μέσα. Στην Αναστασία λίγο να το κόψει. Είμαι, ο Πάο και είναι η ζωή μου. Τώρα. Να παίξει. Να σποτάκι παίξει. Να και να το στείλετε στην Αυτόνομη. Καλημερίζουμε τα παιδιά της Αυτόνομης που ετοιμάζουν ωραία γιορτή για την Κυριακή. Αφού απογορεύεται. Τέλος. Αυτά. Ναι, ξέρεις εσύ, αλλά δεν λες, ναι. Τέλος. Ναι, βρε, ναι. Τέλος. Όχι, θα γίνει μία πορεία, μία εκδήλωση. Για το παλαιοχώρι, για το τέτοιο, για το χρυσό. Ναι. Έχουν μία συγκέντρωση. Κανονικά. Δεν απαγορεύεται. Στην πλατεία του χωριού. Οι μετακινήσεις οπαδών απαγορεύονται, ναι. Η μετακίνηση τέτοια δεν απαγορεύεται. Επίσης, υπάρχουν τέσσερις δρόμοι για πρόσβαση στο χωριό. Τέσσερις δρόμοι. Πες μας. Τέσσερις δρόμοι. Από πού? Και βορειοανατολικά της Αρναίας και νοτιοδυτικά του Πολυγύρου. Και έχει και άλλους δύο πολύ φαρδείς, πολύ καλούς. Ας τις ηρωνίες εσύ. Γιατί ρε, σε ρωτάω. Κοίτασε από κάτω από την θάλασσα, μπορούμε να πάμε. Μάζεψε το απόγευμα 3.000 κόσμο, να είσαι εντάξει. Πρόσκειται να το από εδώ 3.000 και σε ψάχνουμε. Γιατί. Εντάξει. Το... Θα βρέξει, λέει. Ναι. Γιατί. Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί. Όπα. Λίγο να το δω αυτό. Όπα. Διαβάζω κι εγώ. Ναι. Τι. Μεγάλο το νούμερο. Όχι. Το νούμερο μεγάλο σου. Ναι, ναι. Μάζεψε. Μια οκτάρα θα έχει. Μια οκτάρα κόσμο θα έχει. Μια οκτάρα το βράδυ. Το δίκιο του πάω. Με βροχή. Με βροχή. Το δίκιο του αν δεν βρέξει, μια 12 13. Το δίκιο. Γι' αυτό προβλέπει το ραδιόφωνο και το απόγευμα έχει αλλαγή το πρόγραμμα. Το ξέρω. Πιστεύω ότι σήμερα, αν μου δίνετε 1000 ευρώ, να είμαι εδώ πέρα το απόγευμα. 1000 ευρώ. Μπράβο, να τα βγάλετε μπροστά έτσι. Πάρει 1000 ευρώ μετρητά. Τάκ, να τα μεταμετρήσει. Δεν χρειάζεται. 6 με 8 θα έχουμε συνδέσει. Με τον χώρο, στην Καμάρα που θα γίνει η συγκέντρωση. Θα έχουμε Γιώργο Συρίγο στο στούντιο. Επαναστατικός δηλαδή θα είναι ο λόγος. Ποιος θα έχουμε εκεί πέρα, κύριε Τζομπατζόγλου? Όλοι. Θα είστε όλοι εκεί. Μπράβο. Θέλω να πω το κεντρικό σύστημα για να το κρίνετε λίγο. Και μετά τις 8, οπα, θα... ωραίο αυτό. Και μετά τις 8 θα υπάρχει και πάλι σύνδεση, αλλά θα είναι ο Νίκος Μοσχοβίτης εδώ. Οπότε
Δεν χρειάζεται σύνδεση να θα είχαμε και πριν 5 χρόνια, αν θυμάστε, το μεσημέρι εκείνο, 4 χρόνια. Το θυμάται πολύ καλά ο Ζαγόρας ο Γιώργος. Ποιος του πήρε τηλέφωνο, ποιοι του πήραν και ποιος με πήρε εμένα. Για το σχέδιο του Ηρακλή. Κάτι. Παππούς με γκονό, έφαγε τραμπούκο, κάτι τέτοιο. Παππούς με γκονό. Λοιπόν, ναι. Στήλε, ποιο το κεντρικό σχέδιο, ποιο είναι το. 2 τόνοι πρέζα και 8 νεκροί. Ναι. Τον πάω κυνηγάτε για ένα ρολό χαρτί. Κάνει ρήμα, ωραίο είναι. Κάνε μου μία ανάλυση και, του. Και την άλλη λέει ΣΥΡΙΖΑ, Νουδού. Ανεπιθύμητη κτλ. Ανεπιθύμητη στη Βόρεια Ελλάδα. Άντε, τον πάω τον κυνηγάνε για ένα ρολό χαρτί. Τον Άρη γιατί τον κυνηγάνε. Ποιος? Αυτοί οι διαιτητές. Δεν γνωρίζω. Γιατί είχε σχέση με 5 λεπτά να αναλύσεις το φαινόμενο. Να αναλύσω, ρε φίλε. Έχεις 5 λεπτά. Έχεις το δίκιο με το μέρος σου. Μπορείς να ξεσπάσεις. Όχι σαν τον κύριο Μυροφορίδη που ήταν λίγο. Πήγε στα άκρα. Γιατί είχε χαρακτηρισμούς, είχε αυτά, λίγο εκνευρισμένος. Είναι υπεύθυνος των λόγων και των πράξεών του. Κύριος Μυροφορίδης. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι θα γίνει με όλους αυτούς. Λίγο ένα επίπεδο να. Δηλαδή, τι επίπεδο. Κάθε εβδομάδα γίνεται το ίδιο πράγμα. Απλά δεν φαινόταν μέχρι τώρα σε τόσο μεγάλο βαθμό γιατί παρόλα αυτά κέρδιζα. Μου ακύρωνε κανονικό γκολ. Έβαζα άλλο ένα και κέρδιζα. Δεν μου έδινε το πέναλτι, έβαζα άλλο και κέρδιζα. Τώρα δύο παιχνίδια, οι αποφάσεις των διαιτητών σε συνδυασμό και με τη δική μου αστοχία μου στερούν βαθμούς και πλησιάζουν οι άλλοι. Οπα, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Σφίξαμε, δεν σφίξαμε ακόμα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση ο Άρης δεν χάνει. Στην Πάτρα τουλάχιστον δεν χάνει σίγουρα. Πώς δεν χάνει σίγουρα, πώς το λες. Και το υπογράφεις έτσι δεν χάνει σίγουρα. Ότι στην Πάτρα δεν χάνει. Μόνο με σφαγή θα χάσει. Καλά. Γιατί καλά. Έχεις δει Άρης σύμπαν... 50, Όφη 48, Παναχαϊκή 43 και παίζει σήμερα στον Εργοτέλη. Ναι. Πω. Για την άλλη εβδομάδα παίζει τον Κισαμικό. Όχι την άλλη εβδομάδα, την Τρίτη. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε. Παναχαϊκή Άρης. Την Τρίτη παίζει Άρης Εργοτέλη. Τη Δευτέρα παίζει Άρης Εργοτέλης. Την Τρίτη παίζει Κισαμικός Παναχαϊκή. Και την Κυριακή παίζει Παναχαϊκή Άρης. Ναι. Ναι, ναι. Τον Όφη και τον έξι. Και παίζει Όφη Τρίκαλα. Εντάξει. Θα κερδίσει. Δύο ανεβαίνουν, φίλε. Ναι, εντάξει. Τρεις δίκτυοι την ανόδο. Και τη μετά από την Παναχαϊκή, το Παναχαϊκή Άρης παίζει Δόξα Δράμας Παναχαϊκή. Σε έχει όμως εκεί. Γιατί με έχει. Ωραία και. Ποιο, γιατί έχασα εγώ κάπου. Όχι. Έχασα στα Τρίκαλα. Κέρδισα. Έχασα στη Δράμα. Κέρδισα. Δεν κατάλαβα. Έχω χάσει έχεις κάπου. Έχει μια δυστοκία τώρα που πιέζεσαι. Είναι δυστοκία. Έβαλα τρία γκολ. Τώρα τα δύο που... ορθώσα ακυρώνοντα offside και το τρίτο ενώ δεν είναι offside ακυρώνεται. Με τώρα βάση που τη πιέζεσαι. Λογική και μόνο τρεις αμφισβητούμενες φάσεις. Και τις τρεις τις δίνεις εναντίον μου. Που καταλήγουν σε γκολ. Κάτσε ρε φίλε. Άρης Εργοτέλης. Κισαμικός Άρης. Ναι. Παναχαϊκή Άρης. Άρης Δόξα. Όφη Άρης. Ναι. Τις επόμενες 5 αγωνιστικές θα ξεκαθαρίσει. Και με αγχωμένο πλέον τον Άρη. Τον Άρη μην το φοβάσει ούτε στο Όφη Άρης ούτε στο Παναχαϊκή Άρης. Αν δεν υπάρξει σφαγή. Πού να τον φοβάμαι. Στα αυτά τα μάτια το χθεσινό. Όχι για να χάσει, για να έχει απώλειες βαθμών. Μην τον φοβάσει. Αγωνία για τον Πέτρο. Είναι η καλύτερη άμυνα. Με διαφορά έχει δεχτεί 5 γκολ ή 6, δεν θυμάμαι πόσα, 6 σύνολο, σε όλα τα μάτς. 6 γκολ σε 20 μάτς έχει δεχτεί. Και ο ΠΑΟΚ, και έφαγε 3-1. Και ο Άρης, 2 έφαγε από τον Εργοτέλη, 2. Έχει 5-0-0, οι απώλειές του είναι με 5-0-0. Αλλά το χθεσινό τώρα είναι με βοηθό από τη Λακωνία φυσικά, έτσι, την Πελοπόννησο. Με διαιτητή από τη Φθιώτιδα, ο οποίος δείχνει 4 λεπτά καθυστερήσεων. Από τα οποία τα δύο είναι ο τερματοφύλακας κάτω και δεν κρατάει έξτρα μάρια. Και τα άλλα δύο έχει δώσει δεύτερη κίτρινη σε έναν παίκτη της Καλυδίας για καθυστέρηση. Ο οποίος κάνει 2 λεπτά να βγει, βγαίνει με την κόκκινη, αφού φωνάζει, κάνει, διαμαρτύρεται, κάνει κτλ. Βγαίνει, παίρνει την μπάλα ο Άρης, κάνει την παλιά και σφυρίζει. Δηλαδή βγαίνει 4 λεπτά. Τα δύο είναι ο τερματοφύλακας κάτω από τα 4 λεπτά. Ο τερματοφύλακας. Ο δικός τους. Ο δικός τους. Ναι, ο κακός. Και τα άλλα δύο διαμαρτύρεται. Ο παίκτης παίρνει τη δεύτερη κίτρινη. Το μεταξύ. Φίλε, έχει... τελευταία είναι η Καλυθέα. Τους τελευταίους δεν κέρδισες. Εγώ δεν είπα ότι φταίει μόνο αυτό. Εγώ δεν είπα μόνο αυτό. Εγώ, άμα δεις και στο site που βάλαμε, γράψαμε ανικανότητα να σκοράρεις. Αλλά και το ένα, στη Β' Εθνική, ρε φίλε, όταν καταφέρνεις και βρει. Έτσι είναι αυτά τα μάτσα. Βρίσκεις ένα γκολ. Σέντερ φορ πήρες τελικά. Τον Παστακό. Εχθές έπαιξε. Ο Διαμαντόπουλος έχει βάλει 3 γκολ χθες. Όλοι τον βρίζουν. Και τον έχουν ακυρώσει 3 γκολ offside. Που τα δύο είναι.
Το ένα είναι οριακό, αλλά είναι. Είναι οριακό. Αλλά πάλι την αμφιβολία τη δίνει υπέρ τους. Το δεύτερο είναι καθαρό offside, είναι ο Χαδί, όχι ο Διαμαντόπουλος, στην αρχή της φάσης. Σωστά το δίνει. Και δεν λέμε τίποτα για αυτά τα δύο. Αλλά το τρίτο ρε φίλε. Μας τα έχει πει 5 φορές όμως ήδη. Ναι, μας τα έχει πει 5 φορές ήδη. Ένα γκολ σου ακύρωσε. Τι, δημιουργεί εντύπωση έτσι ρε παιδί. Και στο ΠΑΟΚ ακύρωσε κανονικό. Ακύρωσε offside goal στην Τρίπολη. Στην ομάδα που πάει να πάρει πρωτάθλημα έδωσε παθητικό offside. Ναι, αλλά είναι offside. Το χαλίφι. Δεν είναι παθητικό offside, κάνεις λάθος. Ο Μαουρίτσιο σηκώνεται για την κεφαλιά. Αφού μπαίνει στη φάση, δεν είναι καθόλου παθητικό. Γυρίζει και γυρίζει το κεφάλι. Και γυρίζει το κεφάλι, κάτσε περίμενε. Μπορεί να τον ακουμπάει κιόλας. Τι παθητικό. Και παρόλα αυτά, εσείς το θέλετε ένα γκολ που σωστά ακυρώθηκε, το είχατε. Και αν είχε μαλλί φελαϊνή ο Μαουρίτσιο, θα ήταν γκολ αυτό. Αυτό λέω. Και θα πανηγύριζε. Ο Χαλίφι τα παίρνει αυτά. Αυτό λέω. Είναι πολύ απλό. Άκου λίγο. Δεν είστε ο Χαλίφι που είναι ολυμπιακός. Δεν είναι τώρα. Είσαστε δύο. Και μάλιστα τα έφερε έτσι και είχε οι δύο να διεκδικείτε. Αν δεν ήταν η ΑΕΚ τώρα για το πρωτάθλημα, θα είχε πάρει και τους βαθμούς πίσω και θα ξαναγίνει και το παιχνίδι. Τώρα θα πάρει μόνο τους βαθμούς πίσω, όπως έχω πει. Α, παιδιά, sorry, στείλτε μηνύματα για τη γιορτή της γυναίκας σήμερα. Από εμάς, χρόνια πολλά και καλά, ευτυχισμένες όλες οι γυναίκες που τα ανάγκη δεν έχουν. Στείλτε μηνύματα για τη γιορτή της γυναίκας. 887 Αριανέ, κάθε μέρα σε ερωτεύομαι περισσότερο. Καλημέρα σας. Ευχόμαστε ακόμα 30 τελικούς χαμένους στη Ροζαλία της Ευρώπης που άλλαξε τα χρώματά της γιατί της άρεσαν οι φανέλες άλλης ομάδος. Έκλεισα. Παοκτσής μου λέει: οι χαλίφιδες δεν θέλουν τις ομάδες της Θεσσαλονίκης δυνατές. Καλά, αυτό εννοεί. Και να σου πω και κάτι. Και να μην υπάρχει, θέλω. Στο θέμα του Άρη είναι πανταχώθηνοι τα χτυπήματα. Κατσουράνης από τη μία, αγκαλιά με το Ζαγοράκι βγήκε χθες. Έτσι. Και όφη από την άλλη. Τι λες, μωρέ. Όπως και να το κάνουμε, ο Πάοκ θέλει να ανέβει. Όφη, και η ΑΕΚ θέλει να ανέβει, πάνε να χάει εκεί. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Σωστό. Αυτό, αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Άλλη δουλειά, δεν έχουν, άλλη δουλειά δεν έχουν. Εδώ καίγεται ο κόσμος. Άσχημα θα σου κάτσει μία ακόμη σεζόν χωρίς ντέρμπι στην πόλη. Εσύ θεωρείς δεν ασχολούνται. Τι να ασχοληθεί, δεν προλαβαίνει τα δικά του να ασχοληθεί. Τι να ασχοληθεί. Δεν προλαβαίνει πραγματικά. Δεν έχει ανθρώπους να ασχοληθούν. Τότε και αυτό δεν είναι ψέμα. Αφού δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί, ρε Δημήτρη, γιατί σε όλες τις ενώσεις έχουν πάει εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ και είσαι δωροθέτης που δεν ασχολείστε. Ναι, και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δωροθέτης. Ποια αποτελέσματα. Βλέπουμε. Καλά, δεν είπαμε σε όλο ότι έχεις όλες. Έχασε μια εβδομάδα 9 βαθμούς. Βλέπουμε τα αποτελέσματα. Σε μια εβδομάδα. Δει, άμα δεν υπήρχε αυτό με το ρολό, δεν το έχανε. Ναι, δεν θα έπρεπε. Άμα ήταν παίκτη του Πλατανιά, ο συγκεκριμένο θα συνέχιζε κανονικά. Ένα μάτσι υψηλής επικινδυνότητας έχεις. Και βρέθηκε ο ένας ο οποίος πέταξε αυτό που πέταξε. Και ξαναλέω, εγώ το είπα από την αρχή, από την πρώτη μέρα το είπα. Καραγκιοζηλίκη είναι αυτό που κάνει. Παρ' όλα αυτά του δίνεις το δικαίωμα, το χτυπάει. Ναι. Τώρα μετά δαγκώθηκε, πήγε και του έδωσε κάποια μπουνιά. Δεν έχει σημασία. Όταν θα φύγει τον Ολυμπιακό θα τα πει όλα. Καλά, θα τα πει όλα όταν φύγει από τον Ολυμπιακό και τα λοιπά. Σύντομα. Ναι, όπως θα είπε ο Ήβιτς όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Όσον ούπο. Ο Ήβιτς όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ το είπε, υπέγραψε μια. Τι να πει. Να πει αυτά που έλεγε για τον Τζαβέλα και πώς τον στείλανε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Τα είπε. Τα είπε, τα πέταξε στη συνέντευξη τύπου, μετά τα μάζεψε παντού και δεν έγινε τίποτα. Με την αποχώρηση του. Τι? Με την αποχώρηση του, τι σχέση έχει αυτό. Αφού όταν φεύγει κάποιος, δεν λέμε, τα λέει όλα. Αυτό. Δεν τα είπε. Δεν τα πει ο Σαββίδης. Ποιος από τους δύο. Ο μεγάλος. Για τον Ιβίτς. Βεβαίως. Πότε θα τα πει. Μια ώρα, γιατί τα λέει. Όταν θα έρθει η ώρα. Πότε θα έρθει η ώρα, δύο χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λέει ο ΠΑΟΚ, Ντιέγκο, Ρόμπερτ και Ροντρίγκο. Έχει πλάκα να έχουν όλη αυτή η γενέθλια σήμερα. Μέρα της γυναίκας. Α, σήμερα γενέθλια ο Γιάννης Πάριος, Σωτήρη. Βάλε κάτι από τα Λάρα. Πρέπει να έχει γενέθλια σήμερα και ο Γουχού. 8 Μαρτίου έχει πολύ κόσμο γενέθλια. Γιατί ρε φίλες. Ο γιος μου έχει 7, οπότε ας έχει ο Γουχού 8. Ελπίζω, παιδιά, να είδατε χθες ότι φαντάζομαι την ανέβασε παντού ο Χρύσανθος την τουρτάρα που έκανε για τον γιο του. Να τα χιλιάσει να είναι καλά το παιδάκι. Αλλά η ομάδα δεν μας. Τουρτάρα, αλλά η ομάδα τον απογοήτευσε. Τουρτάρα, Άρης, καταπληκτική. Καταπληκτική. Και όμως, ρε φίλε, έχουν όλοι αυτοί οι γενέθλια την ίδια μέρα. Φίλε, ο Ρέι, ο Μακ και ο Μπίσεσβαρ. Ροδρίγκο Ρέι τον ξέχασα, ειλικρινά. Τον ξέχασα ότι υπάρχει, ειλικρινά. Λέει ο Αριανός με το nickname Χασμουριτό του Καραγεωργίου. Αυτός που έδωσε ένα 400 δεν τον ξέχασε πάντων εξής. Ναι, όντως, ναι. Πες του Χαλίφη ότι και βαλσαμωμένο πουλί να τους δώσουν να κρατάνε, θα πετάξει και θα το χάσουν. Για τον ΠΑΟΚ το λέει ο Αριανός, το Χασμουριτό Καραγεωργίου. Αυτό είναι φανταστικό, το έχει πει. Τώρα δεν μπορώ να πω το όνομα, εντάξει. Για κάποιον που κατέβηκε στις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, Σωτήρη το έχω πει. Σωτήρη, θυμάσαι, το έχω πει.
Ναι, αλλά λες κάτι με το Σωτήρι τώρα. Λέει, ακροατή, ναι, άκου, καταλαβαίνει άκου, τίποτα. Άκου. Λέει, α, παιδιά, αυτό εδώ πέρα λέει, έχετε κάνει. Ναι, ναι, ναι. Κατεβαίνει, λέει. Αυτό έχει κατεβεί, λέει, με του. Ναι, τώρα κατεβαίνει, λέει, με τη Νέα Δημοκρατία. Λέει, ρε, παιδιά. Λέει, είναι πολύ καλό παιδί. Λέει, το καλό παιδί, εντάξει, αλλά σε αυτόν, λέει, αν του δώσει χελώνα να τη βγάλει βόλτα, θα τη χάσει. Ο Γιαννακόπουλος υποστηρίζει ότι συζητάει με την κυβέρνηση για το ΟΑΚΑ. Α, πάει και έρχεται. Και για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τι, να γίνει κρατική. Για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός πώς συζητάει με την κυβέρνηση. Άραγε. Και λέει ο υπουργός, ο Βασιλιάδης, έχουν βάση, λέει, αυτά που λέει ο Γιαννακόπουλος. Άρα, τρέχα γύρω. Ναι, τι. Θα έχεις του χρόνου, φίλε, και πανίσχυρο Παναθηναϊκό. Με την κυβέρνηση ο... να ζουν τα χρέη. Λέει ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Προφανώς να σβηστούν χρέη για να την πάρει. Καλά, αυτό κλασικό στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, δε, ναι, σωστό αυτό που είπε. Τι θέλει, ιδιαίτερη σοφία, ας πούμε. Κάνα απόσταγμα σοφίας, ας πούμε. Ο παδί του ΠΑΟΚ. Οχ. Τι. Οχ. Οι διαιτητές του Ολυμπιακός Μπάμπεργκ. Μάλιστα. Εδώ, ρε. Εδώ, Χρυσανθέμη, το διαβάζεις. Χθες έγινε. Έχει ωραία εκπομπή ο Κανάκης. Έκανε. Με ντοκιμαντέρ. Αυτό τι είναι, σοβαρά το, αυτό τι είναι. Χθες είχε αφιερώματα σε ντοκιμαντέρ. Τι είναι, Σωτήρη, αυτό ξεκίνησε νέκο. Υψηλού επίπεδου. Ναι. Αλήθεια, ναι. Πολύ καλή εκπομπή. Άντε ρε, πώς λέγεται εκπομπή, αν επιτρέπετε, θυμάστε. Δεν έχει όνομα. Χωρίς όνομα, έτσι, ναι. Untitled. Θα βγάλει ο κόσμος όνομα. Μάλιστα. Αλλά έχει πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Που παίζεται προφανώς τώρα στο φεστιβάλ. Κάποιον στο φεστιβάλ, ναι. Ή μπορεί να έχουν παιχτεί στο Ινέντι. Είχε ένα στο ντοκιμαντέρ μουσικό. Με έναν μουσικό, με έναν ντράμερ νομίζω. Ναι. Ο οποίος είναι σε αναπηρικό καροτσάκι και ανέβηκε στον Όλυμπο. Στο Μύτικα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα μέχρι το Πάσχα. Να έχει δηλαδή επιτευχθεί συμφωνία με τον Γιαννακόπουλο για το ΟΑΚΑ. Να έχει προχωρήσει ο τελευταίος συμφωνία με τον Αλαφούζο για την απόκτηση του υποψηφικού πακέτου μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και να υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις. Να κάνουν ανάσταση ευτυχισμένοι οι οπαδοί του Τριφυλλίου. Υπόθηκε χαρακτηριστικά. Ωραίο. Είναι στόχος της κυβέρνησης αυτό. Έτσι λέει εδώ. Συγγνώμη λίγο, Δημητρή. Θα το βάλει και προς ψήφι στη η Βουλή. Η κυβέρνηση μήπως βλέπει ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή, ο οποίος αυτή τη στιγμή είμαστε πόσο 8 Μαρτίου και έχει περίπου 154 υποθέσεις ποδοσφαιριστών σε εκκρεμότητα. Εντάξει, είναι πολύ. Πώς θα πάρει άδεια. Ο Ηρακλής είχε 2,5. Πώς θα πάρει άδεια. Ο Ηρακλής δεν είχε 2,5, μάρει, είχε 40. 40, εντάξει. Άλλο, 40, άλλο 2,5. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, βρε. Ναι. Εντάξει, ο Ηρακλής είναι ο μόνος όμως που τιμωρείται. Σε αναλογία. Γιατί είναι κανονική ομάδα. Α, αυτό λέει. Αυτό. 2,5 συμβολικά. Ο ένας συζητάει να πάρει. Πρόσεχε, θα πάρει το ΟΑΚΑ. Ο άλλος την ίδια στιγμή που γίνεται το τέτοιο. Αναστολή στη ΣΕΚΑΠ. Ναι. Το ΟΑΚΑ, ρε φίλε, είναι ένα κρατικό γήπεδο. Εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ για το Χατζόγλιο μιλάει με τη δίκη του Χατζόγλιου, έχει επαφές με κυβερνητικά στελέχη. Οκ, okay, εντάξει. Ναι, άλλο, είναι άλλο η για να ΠΑΕ νικιάσεις, άλλο για να τον νοικιάσει δύο χρόνια και να παίζει δύο χρόνια εκεί, και άλλο να το πάρει. Το πάρει, το πάει πού. Η ΑΕΚ που θα παίζει. Στην Αγία Σοφιά. Του χρόνου. Ο ΟΑΚΑ μπάσκετ, φίλε. Α, το μπάσκετ. Δικό του. Το ποδόσφαιρο. Εγώ το ξέρω για το ποδόσφαιρο, νομίζω, ειλικρινά. Μα το ΟΑΚΑ στο ποδόσφαιρο δείχνει. Το ΟΑΚΑ το ανοιχτό δείχνει. Πού να το πάει να το πάρει. Δεν χρειάζεται το ανοιχτό. Και εγώ αυτό βλέπω τόση ώρα. Για το, άμα δεν μιλάμε για τον μπάσκετ, να το κάνουμε θέμα. Ας το πάμε σε άλλο θέμα. Το ανοιχτό είναι, το ανοιχτό είναι. Το ανοιχτό κανονικά του ποδοσφαίρου δείχνει. Πώς να το πάρει. Συγγνώμη, ο Δημήτρη. Τελικό στο Καθατζόγλιο. Ναι, ο ντράμερ που είπε. Έλληνα. Ναι, ναι. Ποιος να το ψάξει να το βρει στο. Ναι, το δεν θυμάμαι τον τίτλο. Το κυματέρ. Ναι, ποιο είναι το παλικάρι. Το παιδί να υποθέσω. Ανάπηρο. Ναι, κάποιο πρόβλημα. Κι όμως ανέβηκε στο Μύτικα. Βαθιά υπόκληση. Λοιπόν, για να ανοίξουμε γραμμές και να σας ακούσουμε μετά από αυτή την... Όταν λέμε ΟΑΚΑ, εννοεί όλα. Εννοεί και το μπάσκετ. Και το κολυμπητήριο. Και το ποδόσφαιρο. Ναι, είναι 15 διαφορετικοί χώροι. Έχει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ. Δεν γίνεται. Το SDNA εδώ πέρα, φίλε. 15 κομμάτια λέει έχει το ΟΑΚΑ. Τα οποία θα βγουν όλα, λέει, σε δημόσιο διαγωνισμό. Δηλαδή θα τα πουλήσει η κυβέρνηση. Τι λες, ρε. Θα πάρουμε κι εμείς κάτι. Μπορεί, λέει, πιο εύκολα να προσελκύσεις ξεχωριστούς επενδυτές. Γιατί δεν περί... Να σου πω κάτι. Το κολυμπητήριο θέλουμε εμείς. Εγώ πραγματικά, αν ήμουν σαβίδες, θα πήγαινα. Έχεις λεφτά. Ναι. Θα πήγαινα να το πάρω. Όλο. Όχι όλο. Το κάνω. Έστω το μισό να έχει ΠΑΟΚ μέσα εκεί. Αφού δεν είναι η έδρα του ΠΑΟΚ εκεί. Πού? Στην Αθήνα. Θα πήγαινα το κολυμπητικό μου τμήμα. Στην Αθήνα. Ναι. Ακαδημίες τέτοιο. Φίλε, θες μιλάμε το... τώρα για κάποιον που θες έχει λεφτά. Θες να σου δώσω το ΟΑΚΑ σε ένα. Τι?
Φίλοι είμαστε. Έχω Βικελίδη, τι να το κάνω. Αν έχει Βικελίδη. Θε το ΑΚΑ εσύ. Αυτό δεν έχει. Γιατί όχι. Αυτό είναι. Το βρήκαμε. Στο ΑΚΑ. Δεν μ' άρεσε. Παίζει το μισό, ρε. Σε μια μεριά. Έτσι κι αλλιώ εγώ στο ΑΚΑ, φίλε. Το παλαιοχώρι να κλείσει να γίνει στο ΑΚΑ. Που από το γήπεδο του παλαιοχωρίου πραγματικά. Το γέμισα το δηλαδή... τέτοιο μου. Το κομμάτι μου. Λοιπόν, το μοιράσαμε το ΑΚΑ. Εμείς εδώ. Θα το πάρει ο Σαββίς και θα το κάνει δώρο. Είναι σήμερα πολύ καλύτερα, σε ειρωνεύεται. Σε έχει ξεφτυλίσει λίγο. Έχει πάρει νόμιζα λίγο, θα έλεγε. Έχει μάθει για την έφεση και έχει πάρει τα πάνω. Θα χτυπούσα πάντως εγώ, να ξέρεις. Εγώ θα τον χτυπούσα. Ποιο θα χτυπούσες? Εσένα. Γιατί, για ποιο λόγο με χτυπήσε εμένα? Επειδή συμπεριφέρει. Τι είπα, κατάλαβε. Τι είπα, κατάλαβε. Να μην σε νοιάζει, όχι. Τι είχατε. Άμα δεν κερδίσει. Σωτήρι. Άμα δεν κερδίσει το παλαιοχώρι, μην έρχεσαι τη Δευτέρα. Εσύ που πουλά αυτή την τρέλα σε όλου του άλλου. Άμα χάσει την άνοδο από το παλαιοχώρι, μην πάω. Έρχεσαι. Και για χιπάω. Και καλά. Έχει και Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Και για χιπάω. Εν τω μεταξύ στην Όμορφη Θεσσαλονίκη. Η ΑΕΚ που θα παίζει με του εύκολου. Για την τέτοια. Ποια ποιου εύκολου. Αυτή την Ήμπρου ήταν εύκολη, πανηγύριζαν. Να σου πω κάτι. Τι ώρα είναι αυτό το Άρης ΠΑΟΚ. Για το σκάνδαλο να παίξουμε με κόσμο στο μεταξύ μα παιχνίδι. Με κόσμο να παίξουμε. Πε το στο ΑΣΕΑ, γιατί δεν παρεμβαίνει. Σήμερα είναι η εκδήλωση. Πρόσθετη παρέμβαση πέρ του Άρη. Μόνο αυτό δεν έχει γίνει. Συγγνώμη, τι ώρα είναι αυτό, παιδιά. Τι ώρα, 5 και 4. 5 είναι το μπάσκετ. 5. Θα δεις, πρέπει να σε κερδίσω. Θα δεις, άκου πώς πάει το πρόγραμμα. Θα ασχοληθούν 3.000 Αριανοί και 32 Παοξίδες. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Διότι έχει Άρης Παλαιοχωρίου, Ηρακλής. Ματσάρα. Στις 3 η ώρα. Αυτό κανονικά είναι για την ΕΡΤ3. Διαιτητής Γιώργος Φουκάκης, έτσι. Συνδέσμος διαιτητών Ηρακλείου. Super League διαιτητής. Μισό λεπτό, ρε φίλε, μισό λεπτό. Με καθαρίζουν. Οχ. Οχ, αλήθεια. Οχ, για πες μου. Αυτός είναι έμπειρος. Έμπειρος είναι. Άλλος. Oh. Άλλος παίζει που Κυριακή. Λένε μου φτιάξε με, κάνε εκπομπή, φτιάξε με. Ο Άρης που παίζει. Με Φουκάκι, εσύ τι λένε Φουκάκι. Ναι. Ειδικών αποστολών. Ηρακλείου. Ναι. Και εμένα μου κάνει εντύπωση, λέω Φουκά. Λέω, μήπως είναι συνεπωνυμία, λέω ο άνθρωπος. Σούπερ Λιγκ. Εμένα δεν με έχει παίξει. Σε ποιο μάτς, θυμίσου, μάτς. Έλα, πες που παίζει ο Άρης στο ποδόσφαιρο. Άρης Λαμία πέρσι. Ναι. Οχ, oh, αυτός ναι. 0-0. Ναι. Φέτος νομίζω ήταν στα Τρίκαλα. Καλά. Άρης Λαμία πέρσι δεν έγινε κάτι. Το έχω δει το μάτσο όλο, ρε. Εντάξει. Άρης Λαμία. Όχι Λαμία Άρης. Που ήταν αδιάφορο. Ναι. Όχι το έτσι που το είπε, ο άλλο όμω ακούει. Είναι ειδικών αποστολών και καλά πενινταρίσιο. Ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή λέω Φουκάκης, λέω μήπως είναι συνεπωνυμία. Ο Άρης παίζει τη Δευτέρα, φίλε. Άρης Εργοτέλης. 3 η ώρα στο Βικελίδης χωρί τηλεόραση. Το πρώτο μάτσο από τα πιο αστεία γκολ που έχω δει. Χωρί τίποτα. Χωρίς τηλεόραση. Χωρίς τίποτα. Ούτε web. Oh. Περίμενε. Τι ώρα, 3. 3 η ώρα, θα έρθεις. Για το Ζαγόρα. Έρχομαι, ναι. Δεν υπάρχει πιθανά να το δούμε. Πουθενά να το δούμε. Πουθενά. Έρχομαι. Τίποτα. Όφι, Τρίκαλα, ξέρεις ποιος σφυρίζει. Δεν σου λέω. Που να σκάσεις. Ξέρω. Ο Φουκάκης. Ο γιος του Τεβεκέλη. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Ο γιος του Τεβεκέλη. Ο οποίος δουλεύει στον ΠΑΟΚ, πάει να παίξει Όφι Τρίκαλα. Γιατί συνεργάζεται. Τρίκαλα δόξα δράμα. Τρίκαλα δόξα δράμα. Τρίκαλα δόξα δράμα. Πέναλτι υπέρ τη δόξα δράμα. Απίστευτο. Δίνω, εδώσανε. Άρη Τρίκαλα, κανονικό πέναλτι δεν το δίνει. Η φωτογραφία αυτή δεν μου λέει τίποτα. Πέναλτι, πέναλτι. Μπορεί να κάνει εμένα έτσι και να πέσω παραδεταμένο. Κάτω. Παραδεταμένο. Είσαι παιδί. Παραδεταμένο πέναλτι. Συγγνώμη, είσαι παιδί. Καθαρό. Θέλω να είσαι παιδί, αλλά όχι σε τέτοια. Είναι πέναλτι, ρε φίλε. Του Σιμόε, στον Κρέσπο. Στο Κρέσπο. Είναι πέναλτι. Η φωτογραφία δεν μου λέει κάτι. Να μου το δείξει. Όλο σου δείξει. Όλο. Το έχω ξαναδείξει. Όλο. Ναι. Και αυτό το κρύβουν κιόλα. Δηλαδή μπορεί να με κάνει τώρα εσύ έτσι και εγώ να σοριαστώ. Όχι, όχι. Και να σε κάνω και μια μήνυση. Πάμε στο διάλειμμα. Danny Boy, Danny Boy, Danny Boy. Εδώ είμαστε επιστροφή Τρόικα. Τσαλτίδη Τσορμπαντζόγλου. Ασλαμή. Ασλαμή Τσαλτίδη Τσορμπαντζόγλου. Σωτήρη Ζασκαλάκη. Τα μαγικά του κάνει και σήμερα στα ντέξε την κονσόλα του Λίμπερου τη καρδιά σου. Δύο μονές προσκλησούλες για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Τηλεφωνείς, λες ο ματεπώνυμο και βλέπεις μία από τις 250 τόσες ταινίες που παίζουν τόσο την Κυριακή. Τώρα που έχουμε αδυνατήσει, μπορούμε να φάμε και ένα γύρο λαβά. Έναν όμως εμείς. Εσύ μπορείς να φας δύο. Αλλά βέβαια, ο ένας γύρος λαβάς από το Μάσιμα είναι σαν να παίρνεις δύο ολόκληρα. Βλέπεις με 4,5 ευρώ και δώρο την Coca-Cola 330 ml. Πίτας λαβάς με γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο ή μίξ. Ντομάτα, μίξ, σαλάτα, παρμεζάνα, σόσα, αγιολί και πατάτες, κυρίες και κύριοι. Αν και ο Μάριος νομίζω ότι προτιμάει το κρέπα γύρω. Κάτσε λίγο, πες το ξανά. Σόσα, αγιολί. Ναι. Θα τη δοκιμάσεις και θα μας πεις. Θα πάω. Δεν κάνω. Δεν μου λες. Μπορώ να. Θα πω. Θα πας. Δεν μου λες.
θα εξηγηθούν. Αν... να πας, δυτικά ή ανατολικά. Εννοείται ανατολικά, ρε φίλε, εκεί πέρα δεν έχω διαβατήριο. Καλαμαριά Κομνηνών 61 λοιπόν θα πας. Στο πεζόδρομο. Πάρε τηλεφωνάκι 45-21-22 για να σε περιμένουν κιόλας. Και για να είσαι έτοιμος, γιατί... μπες μάσιμα.gr να επιλέξεις το τι θες να φας και να το ζητήσεις. Για να φωνάξουν και φίλους. Και θα σου κάνουμε και έκπτωση 5%. Mm. Γραμμές ανοιχτές 2-31-0-2-87-888. Έχω την αίσθηση ότι ο πρώτος που περιμένει είναι ο παδός του ΠΑΟΚ. Ο πρώτος να ακούσει ότι μαζί μας είναι και το Car Control, κτέο Car Control, τηλεφωνεί στο 10200, βρίσκεται Στρατηγού Μακρυγιάννη και αναγεννήσεως στον Εύοσμο, με το 10200 καλείς και πας και περνάς κταίο το αυτοκίνητό σου, carcontrol.gr. Να λέτε όλοι όνομα, πώς σας λένε, γιατί μιλάμε απρόσωπα, και ομάδα την οποία υποστηρίζετε. Επίσης, Injection Service, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service, τηλεφωνάκι. Δεν σας δίνω, σας λέω όμως ότι μπορείτε να μπείτε στο injectionservice.gr, Απόλλωνος 18, στην κάτω τούμπα, στον κήπο του καλού. Επαναλαμβάνω, injectionservice.gr. Τι είναι το Injection Service? Πας, είναι το πρώτο μηχάνημα, έχει το πρώτο μηχάνημα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού, τσιφσί δηλαδή, και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Και ολοκληρώνουμε η Ρεγκίνα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ήδη και αξεσουάρ μπάνιο, υδραυλικά είδη. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο site reginabanio.gr και να ξεφυλίσετε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Ρεγκίνα. Εν τω μεταξύ, όλοι οι χορηγοί μας έχουν πάνω σημειώσει του Τζορμπατζόγλου. Κάτι δεντράκια, κάτι που τέτοιο. Που είναι ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, μια λαμία έχει γράψει και εδώ. Και σε αποσυντονίζουν, ναι. Ναι, και μπερδεύομαι συνέχεια. Εδώ γράφει ένα τρό. Εδώ τη γράφει ένα πάω και ένα 23-10-287 έχει εδώ πέρα. Εδώ έχει κάτι μουτζούρες. Και εκεί Λεβαδιακός. Μόνο στους γύρους δεν έχει γράψει τίποτα. Στο άλλο Κέρκυρα, πεντάρα, έτσι. Ναι. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα στην Τριάδα. Καλημέρα, καλημέρα, γίγαντά μου. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Δεν με κατάλαβε, Σταύρος εκ δεν των παλαιότερων. Δεν με κατάλαβε ποτέ. Σταύρος εκ των παλαιότερων. Των... εκ των ιδρυτών των ιερολογητών. Των ιερολογητών. Λοιπόν, χθες είχες γενέθλια, δεν βγήκες. Μεγάλη συγκίνηση. Άρης εννοείται, Ρεάλ και Λίντς, αυτοί οι τρεις. Λοιπόν, το Άρης δεν το άκουσα. Το Ρεάλ Μαδρίτης ούτε καν δεν δέχομαι, αλλά σε αγκαλιάζω, σε αγκαλιάζω, σε αγκαλιάζω, σε αγκαλιάζω για το Λίντς United. Είναι το Πανεπιστήμιο της Ευρώπης η Ρεάλ, φίλε μου. Και Λίντς United από Αγγλία. Η Λίντς είναι ο μεγάλος λευκός σέρος παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Πάμε. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, η ομάδα μας δέχεται λυσαλέα επίθεση. Η Λίντς. Προσπαθούν λυσαλέα επίθεση. Ναι. Προσπαθούν με τα χίλια δυο να μην αφήσουν τον Άρη να ανέβει στην αλφα κατηγορία. Κατά σύμπτωση, όλοι οι διαιτητές που μας έχουν σφάξει τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια προέρχονται από ενώσεις που πρόσκειται στη νέα διοίκηση. Αυτό είναι ολοφάνερο. Ο Περέιρα δεν κάνει τίποτα. Τι υπάρχει Τριτσόνης, Κουκουλάκης που ορίζουν αυτούς τους διαιτητές και η ομάδα κυνηγέται ανηλέητα. Ο Άρης από τώρα να ζητήσει ξένους διαιτητές και στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Ζω. Και στους δύο αυτούς αγώνες. Ζω για να δω Όφι Άρης με Καζακστά, με ναι. Κοζάκο διαιτητή. Όχι, ή Γερμανούς ή Άγγλους διαιτητές, ή στην Πάτρα ή στο Ηράκλειο. Αγγλία, Γουστάρο, Σκοτσέζους θέλω. Αυτό το πράγμα. Είδα χθες τον γκολ του Διαμαντόπουλου, κόντυψε να σπάσει όλο το σπίτι μέσα. Δηλαδή είναι δυνατό να μην βλέπει ότι καλύπτεται από τον μπακ το μαύρο που είναι πιο πίσω του ένα μέτρο και. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα, παιδιά. Υπάρχει μπακ μαύρος που καλύπτει τον Διαμαντόπουλο. Ναι. Ναι, στα πλάγια. Το αδείο γκολ ήταν offside. Ναι, το είδα, ναι. Όχι, έχει σημασία αυτό, γιατί είναι... Κανονικότατο, έβγαζε μάτια. Ναι. Όχι, έχει σημασία, το βλέπω και τώρα, να έχεις δίκιο, γιατί να είναι μαύρος και ο παίκτης, ο σκόρερ, να είναι ολόλευκος. Δύο παίκτες τον καλύπτουν. Και ο μαύρος και αυτός που είναι στην πλάτη του. Καλά λέει ο Τσαλτίδης. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν θέλουν να μας βγάλουν. Αυτοί που βγάλαν τη νέα διοίκηση της ΕΠΟ, ξέρουμε ποιοι είναι. Το ξέρουμε. Ναι. Και σουρλιάζουνε τώρα. Θα δούμε την Κυριακή. Την Κυριακή, έτσι, την Κυριακή πάει στο Όφι Τρίκαλα ο γιος του υπαλλήλου της πάει ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και πάμε την άλλη αγωνιστική μετά τον Εργοτέλη στην Πάτρα. Ωραία. Σταύρο μου, επειδή περιμένουν άλλοι τέσσερις. Ναι, έγινε, έτσι. Έγινε, να είστε καλά. Να είστε παιδιά περιεκτικοί. Σύντομοι, καλημερίζουμε τον πατέρα. Καλημέρα πατέρα του Πεκταρά που έπαιξε εναντίον του ΠΑΟΚ την Κυριακή καταπληκτικά. Και κάνει πολύ καλή σεζόν το παλικάρι. Καλημέρα. Μακούς. Ναι, καλημέρα αδερφέ. Καλημέρα. Κλείσε τη συσκευή από την οποία ακούς το ραδιόφωνο. Κλείσε την τελείως. Και πες όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Κωνσταντίνος, ο παδός του.
ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Καλημέρα Κωνσταντίνε, πάμε, σε ακούμε. Λοιπόν, να πω για τον προηγούμενο μιλητή. Τον Σταύρο. Εγώ δεν έχω αντιπαλότητα με τον Άρη, αλλά το τρίτο γκολ ήταν καθαρό. Έτσι. Ναι. Να είμαστε θύμοι και ειλικρινείς. Ναι. Λοιπόν, έτσι. Πάμε στο φίλο μας τον Αρετόπουλο. Ο άνθρωπος ο οποίος έπρεπε να διώκεται για πλημελή παραπτώματα, γιατί έφυγε 4 ώρες μετά από τον αγώνα, έδωσε συμπληρωματική κατάσταση, πώς να το πω, το οποίο του ζήτησαν, αλλά αυτό νομίζω ήταν το εισιτήριο που δεν είχε πληρώσει όταν ήταν σε έναν αγώνα στα επίσημα εκεί, στα, πώς τα λένε αυτά, στο Καραϊσκάκι, μαζί με τον Μαρινάκη, έβλεπαν έναν αγώνα, αν δεν κάνω, Champions League. Στις Σουητές. Στις Σουητές. Καλά, αυτό δεν είναι έγκλημα, τι σχέση έχει. Εγώ δεν είπα ότι είναι έγκλημα, ναι. Αλλά δε, ο άνθρωπος φαντάζομαι ότι ήταν το, η συμπληρωματική κατάθεση, ότι ήταν το εισιτήριο, το αντίτιμο του, της, δηλαδή δεν θα μπορούσε ή δεν μπορούσε να πάει σαν απλός φύλαθρος, έτσι, να είναι και πιο καθαρός στη συνείδησή του σε κάποιο, τέλος πάντων από τα επίσημα καθίσματα και όχι στη Σουήτα. Είναι τυχαίο. Είναι αυτό που λες τώρα, Κωνσταντίνε, ότι η γυναίκα του Κέσσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια. Έτσι, έτσι, έτσι. Και αντί να διώκεται το παλικάρι αυτό, το οποίο θα πρέπει όχι μόνο αυτός, αλλά και πολλοί άλλοι και οι πολιτικοί μας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα να φορά κουμπινεζόν, γιατί δεν τους πάνε τα παντελόνια. Όπω κουμπινεζόν τώρα πια δεν φοράνε τα έννοιες, γενιές δεν φοράνε κουμπινεζόν. Έχω. Δηλαδή... Εγώ επειδή είμαι 63 και θυμάμαι τη μάνα μου που, τέλος πάντων, που φορούσε. Και η μάνα μου, βέβαια. Και η γιαγιά μου. Ναι. Τώρα έχω να δω γυναίκα με κομπινεζόν πάνω από 20 χρόνια, 25. 20 χρόνια δεν είναι γυναίκα γενικά. Καλημέρα στον επόμενο, γεια σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Αποστόλης. Αποστόλης, ο παδός του ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, Αποστόλη, δεν καταλαβαίνω να ξεκινάς από τη Μεγάλη Βρετανία το περίφημα Midlands. Πάμε, Αποστόλη. Βραχνιασμένος είσαι. Να είστε καλά. Ελαφρώς. Λοιπόν, τρίτη σερή μέρα, παιδιά, θα πούμε, οπότε αν κάποιος βαριέται να κλείσει το ραδιόφωνο για τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Το πρώτο πράγμα, 25. Εάν η ομάδα παρουσιάζει αυτό το έσχος που παρουσίασε στην Τρίπολη, με 11 φαντάσματα περπατάνε, όχι 6 στα 6 δεν κάνουμε, φαντάσματα, ούτε 3 στα 6 δεν θα κάνουμε. Και αύριο τεταρτηφό θα το πω πάλι το ίδιο πράγμα. Γιατί εμένα εκείνο το πράγμα με ξύν τάντερα από την Κυριακή. Σαββατοκύριακο βγαίνεις στο Συρίγο ή όχι? Όχι. Γιατί? Λοιπόν, θα βγαίνεις και Συρίγο. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, ο Μπυροφορίδης χθες είπε την πιο σοφή έκφραση που έχω ακούσει. Μπορεί και εδώ και 10-15 χρόνια. Τι είπε ο Παύλος? Στην Ελλάδα μας έχει φάει η ευγένεια, γιατί σταματήσαμε να λέμε τον βλάκα βλάκα. Πραγματικά σου μιλάω. Το είπε αυτό ο Παύλος. Έκφραση με τόσο συμπυκνωμένη αλήθεια, δεν περίμενα να την ακούσω ούτε από τον Μυροφορίδη ούτε από κανέναν. Συμπυκνωμένη αλήθεια, φίλε. Πολύ συμπυκνωμένη. Αυτό ακριβώς που λέει. Και το τρίτο πράγμα, Δημήτρη, είναι πάρα πολύ κρίμα που εμείς οι οπαδοί και εσείς οι δημοσιογράφοι προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε το τμήμα επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πραγματικά σου μιλάω, είναι ένα έσχος. Οι δημοσιογράφοι γιατί προσπαθούν να υποκαταστήσουν? Πού το ξέρεις, δεν μιλάνε γιατί, με το τμήμα επικοινωνίας? Γιατί ρε φίλε υπάρχει έλλειψη? Μα όσα λένε πολλές φορές οι δημοσιογράφοι είναι και ενημέρωση από το τμήμα επικοινωνίας. Καλά, εντάξει. Τι καλά. Εγώ βλέπω. Καλά, εντάξει, βέβαια δεν συμφωνώ, ρε φίλε. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Όλα αυτά σε σχέση με το φίλο αγώνα, τον Γκαρθία, από πού προήρθανε? Τον Αρετόπουλο. Δεν έχουν την ίδια... Από το τμήμα επικοινωνίας γιατί... του ΠΑΟΚ προήρθανε. Περίμενε. Που τα ξέραν οι δημοσιογράφοι από μόνοι τους. Είναι το ίδιο πράγμα να αναφερθεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το ίδιο πράγμα να αναφερθεί ο Βασιλόπουλος. Πόσο ο... ακόμα να αναφερθεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, φίλε μου Αποστόλη? Πόσο ακόμα? Έχει κάνει 442 post ο Κυριάκος, έχουν βγει 232 ανακοινώσεις. Έχει κάνει κανένας άλλος από τον ΠΑΟΚ τίποτα? Ένας είναι και απέναντι είναι 101. Γιατί να έχω πέντε δικηγόρους και έναν. Θα σου πω εγώ γιατί, Αποστόλη. Έχω... Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα στην επικοινωνία κέρδισες το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και είχες δίκιο. Όλη τη βδομάδα αυτό έλεγες. Και όταν πήγες στο δικαστήριο να κάλυψε, δεν ήταν έτσι όπως έλεγες. Τέλος πάντων. Το πιο δεν έχει σημασία να κερδίσεις εντυπώσεις στα site. Το πιο σημαντικό στη δίκη έχει να κερδίσεις.
Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ομάδα, το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο μας απογοήτευσε απίστευτα την Κυριακή. Ελπίζω, ελπίζω να μην ξαναεμφανιστεί αυτό το πράγμα. Έγινε, γεια. Έγινε, Αποστόλη, φιλιά στη Μεγάλη Βρετανία. Επόμενος, καλημέρα. Ναι. Airball. Ναι, ακούγεστε, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Κώστα, οπαδός της... Επειδή συνήθως είσαι λίγο προκλητικός, μην προκαλέσεις τώρα πριν το πάω ΚΑΕΚ. Ο ταμπλούχος. Εγώ δεν προκαλώ ποτέ. Όχι, είσαι λίγο, κάτι εχμές, κάτι αυτά. Όχι, δεν προκαλώ ποτέ. Καταρχάς, σε είδα στην τηλεόραση και διαπίστωσα ότι είχες αδυνατήσει. Σε ευχαριστώ, κύριε Κώστα, να είσαι καλά. Τον Δημήτρη, λέω. Α, συγγνώμη. Λοιπόν. Ομόρφινα. Πώς? Ομόρφινα. Και ομόρφινες. Αυτά είναι. Όπα. Ναι. Λοιπόν, επίσης έχω να πω το εξής, Μαρία. Ναι, κύριε Κώστα μου. Μαρία, είδα τη μορφή του νερού. Ναι. Του Γιγέλμου. Ντελτόρο, που πήρε το Όσκαρ. Ναι. Γιγέλμου Όγιος. Ναι, μου άρεσε. Πήρε 2-3 Όσκαρ. Γιατί τονίζει τη διαφορετικότητα στον άνθρωπο. Σωστό. Αποθεώνει τον άνθρωπο. Έτσι. Και επίσης... Σου άρεσε ο γκέι γείτονας. Σου άρεσε ο γκέι γείτονας που παίζει με τη Σάλι Χόκινς. Με τα πεταγιαλιά. Ποιο δεν έχεις δει, στο έργο η Σάλι Χόκινς που είναι απίστευτη, συγκατοικεί δίπλα, τη βοηθάει στην ιστορία αυτή που κάνει με τα γυαλιά ο επιστήμονας που είναι γκέι, ο γείτονάς της. Ο γκέι επιστήμονας, ναι. Για να έχει ουσία η τέτοια. Ναι. Το γυρίζει σε ενεργητικό μαζί με τη Σάλι, τέτοια που λες. Δεν έχει ουσία. Αυτό είναι, να τον φέρει στον ίσιο δρόμο. Ότι οι επόμενοι πόλεμοι θα γίνονται για το νερό. Καλά, αυτό το έχω πει εγώ από το 70, το έχω πει. Ναι. Λοιπόν, εσύ το έχεις πει από το 70. Ναι. Μισό λεπτό. Αλλά όταν ακούστε όλοι τώρα, γιατί το παίζετε και κινηματογραφόφιλ και συνεφίλ. Άκουα Σλαμί και συνεφίλ. Γνωστό είναι αυτό. Όταν το έκανε αυτό ο Mad Max, κοιμόσουν όρθιος. Καλά, φυσικά. Ολοκληρώστε, κύριε, παρακαλώ. Ναι. Δεν έχω λόγια. Εργάρες, Mad Max. Εννοείται, ρε φίλε, και το τελευταίο είναι πολύ καλό. Στα τελευταία. Το περσινό. Το ναι, παλιό. Σας ακούμε. Πώς το λέγαμε, Μάριε, ναι. Σήμερα έβαλε την αόρατη κλωστή του Να το δεις οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Με Daniel Day-Lewis. Να το δεις οπωσδήποτε. Και κάτι τελευταίο. Στον ημιτελικό και στον τελικό του κυπέλου ΙΑΕ, και εφόσον περάσει, θα αγωνίζεται και ο Μάνδαλος. Ο Πέτρος. Ωραία. Τέλεια. Να είσαι καλά. Μετά από χιαστούς. Αν έτοιμο μετά από Αυτός που δεν πρόκειται να αγωνιστεί φέτος είναι ο Καλογερόπουλος πάντως. Δεν πήγε στα τεστ. Ευτυχώς. Γλιτώσαμε από ένα στο Παναθηναϊκό. Ποιο Καλογερόπουλος. Κανονίστε στο Παναθηναϊκό. Πρόσεχε, από τώρα το λέω. Κανόνισε στο Παναθηναϊκό Άρης να είναι ο Μάνταλος διαιτητής. Τη ΑΕΚ. Καλημέρα. Καλημέρα. Το ίδιο είναι. Μπερδεύτηκα. Το ίδιο είναι. Ακριβώς το ίδιο είναι. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Αντώνη, εσύ είσαι ο παδός του Άρη. Όχι, Μπάμπης. Ο Μπάμπης. Καλημέρα, Μπάμπη. Δημήτρη, να σε ρωτήσω λίγο. Ναι. Στο πρόσφατο παρελθόν έχεις γράψει πάρα πολλά άρθρα, τα οποία βεβαίως είναι σωστά. Έτσι. Και, όπου ανέφερες για την ομάδα του Ολυμπιακού... Έχω προσβάλει εγώ ποτέ τον Άρη. Δεν ποτέ. Προσέβαλα ποτέ την ΑΕΚ. Ρωτάει, έχεις προσβάλει ποτέ τον Άρη. Θέλω να το ακούσω γι' αυτό. Όχι. Όχι. Γιατί βλέπω πολλά προσωπικά για τον ΠΑΟΚ γι' αυτό. Ναι. Να καταλήξω λίγο κάπου. Ναι. Λοιπόν, ότι όταν σε ένα πρωτάθλημα, ας πούμε, γίνονται στοχευμένα λάθη συνεχώς υπέρ μιας ομάδας, όπως γινόταν υπέρ του Ολυμπιακού, ας πούμε, ναι. Κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Okay. Ναι. Το φετινό φαινόμενο με τον Άρη, πώς το κρίνεις? Ότι σχεδόν όλα τα σφυρίγματα πλην ενός οριακού offside στον Εργοτέλη και του γκολ με την Καλαμαριά. Δεν πιστεύω τον Τζαλτίδη πρώτα απ' όλα. Κάθε αγώνα. Ας τους αλφινί. Άμπρα, πες με εσύ. Λοιπόν, πώς το κρίνεις ότι σε κάθε αγώνα σχεδόν όλα τα αφιζητούν ασφαλήματα είναι κατά του Άρη? Πιστεύεις πρέπει ότι να το δώσει προφανώς και δεν πάει καλά, πρέπει να το δώσει συνολικά το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται. Συνολικά, το βλέπεις, δηλαδή 20 αγώνες που γίνεται. Ναι, δεν ξέρω τους υπόλοιπους. Η Κυριακή ακυρώνει κανονικό γκολ της Καλυθέας μέσα στην Παναχαϊκή, στο 75 και μένει το 1-0. Και τρεις μέρες μετά ακυρώνει κανονικό γκολ του Άρη με την Καλυθέα και δεν γίνεται το 0-1. Άσε τους υπόλοιπους. 10 βαθμούς πάνω θα ήμουν, μόνο αυτά. Πώς αιτιολογείται για παράδειγμα. Μου, αν γίνονται όργια κατά όλων, υπάρχει πρόβλημα επίπεδου διαιτητών. Δεν γίνεται, γίνεται μόνο κατά του Άρη. Δεν σε πιστεύω εσένα. Καλά. Όταν δεν έχεις πει ότι ευνοήθηκα ποτέ. Όργια, επειδή μου κατά του Όφη, κατά της Παναχαϊκής, κατά της δόξας. Δεν γίνονται όργια κατά του Όφη.
έχει δει κανένα όριο κατά δεν το παρακολουθώ. Δεν το παρακολουθώ. Στο λέω. Ούτε στο ένα. Σε πιστεύω. Σε πιστεύω. Αφού δεν κάνει το. Δεν πιστεύει το. Το σε, λέω, εσένα λοιπόν, σε πιστεύω. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν. Ότι αυτοί οι οποίοι έχουν το μαχαίρι, το καρπούζι στη διαιτησία, α πούμε, αυτοί που ελέγχουν τώρα, ο Περέιρα, ο Τριτσόνης, ο Γραμμένος, δεν ξέρω ποιος είναι, κάτι δεν πάει καλά με τον Άρη. Λοιπόν, άκουσαν όλοι, γιατί από εδώ και. Ναι, δηλαδή. Στην πρώτη κατηγορία, γιατί είναι η ίδια, έτσι. Στην πρώτη κατηγορία ίδια, ναι. Δεν με έχει πείσει ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο. Κατά ναι, του ΚΑΠ, κατά υπέρ ενός. Άρα γιατί να υπάρξει η δεύτερη. Η εξυγίαση του ποδοσφαίρου δεν περιορίζεται μόνο στην πρώτη κατηγορία. Ναι. Να σου πω γιατί. Γιατί η ομάδα, η καλύτερη ομάδα φέτος είναι ξεκάθαρο την ΟΑΡΕΣ. Εγώ υπογράφω τώρα γι' αυτό είναι πρώτη. Χωρίς ήττα, ακριβώς, θα τελειώσει χωρίς ήττα το πρωτάθλημα. Και θα το δείτε ότι δεν θα χάσει πουθενά, θα ανέβει κατηγορία. Καλά, έτσι λέγαμε και εμείς τώρα. Πάπη, πήγες να πεις κάτι και σταμάτησες για να ακούσεις τον Δημήτρη. Γιατί είπες να προσέξουν, γιατί από εδώ και πέρα κάτι πήγες να πεις. Από εδώ και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Οκ, να μην το ευθύνω λοιπόν. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή ο Άρης θα ανέβει κατηγορία και όπως σας λέω θα ανέβει χωρίς να χάσει, οι ομάδες ας πούμε, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Ποιες είναι οι ομάδες που δεν θα ήθελαν για παράδειγμα τον Άρη στην πρώτη κατηγορία. Δεν το γουστάρουν, δεν το συμπαθούν. Δεν το συμπαθούν. Ο Πανιόνιος πες, οκ, μαζί. Άλλες. Ο ΠΑΟΚ. Ο Πανιόνιος δεν νομίζω ότι έχει τη δύναμη. Ο ΠΑΟΚ. Όποιες είναι. Η ΑΕΚ, λοιπόν, η ΑΕΚ σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ σίγουρα, ωραία. Μπάμπη, είναι με αγνοείς, Μπάμπη. Ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ πιο σύνθετο από το δεν θα ήθελαν τον Άρη. Ξέρω ότι είναι πολύ πιο σύνθετο, Χρήσανθε. Είναι ότι θα ήθελαν συγκεκριμένες ομάδες να ανέβουν συγκεκριμένες ομάδες για να συνεχίζουν να ελέγχουν το ελληνικό ποδόσφαιρο, να συνεχίζουν να ελέγχουν τη Σούπερ Λίγκα. Ωραία. Επόμενη γραμμή και τελευταία καλά. Για το μισάωρο. Μην καλείτε άλλη. Τελευταίος είναι αυτός. Τελευταία για το μισάωρο. Με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούμε τον τελευταίο. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ναι. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ναι. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ναι. Σωστό. Πολύ καλό. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ναι. Σωστό. Το είπες. Αυτό, αν ξανακουστεί στο ραδιόφωνο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ναι. Σωστό. Ναι. Απείλησε πρώτα και μετά θα το βάλουμε. Θα κινηθώ νομικά εναντίον του ραδιοφώνου. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ναι. Σωστό. Διάλειμμα, να παίζει. Όλο το διάλειμμα. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ναι. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ναι. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ναι. Πες κάτι. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ναι. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ναι. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ναι. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ναι. Πες κάτι. Καλά δεν τρέπεσαι. Πες κάτι. Δεν τρέπεσαι άλλο το θέμα. Πες κάτι που έχει ζητήσει από τον Θάνατο Σκαλάκη. Όνομη 10 παπάκι. gmail.gr στείλτο. Στείλ το ροξεφτήλας, δεν τρέπεται λίγο ρε που... Αυτό. Για βάλα τα ακούσουνε πάλι. Δηλαδή δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, αυτά λες. Πες κάτι ο Γιώργος που ο Μαντζούκης ακούει. Πες κάτι που έχει ζητήσει από τον Σωτήρη και το έχει κόψει. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ναι. Σωστό. 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 Η χαρά του Σωτήρη. Ρε φίλε, έκανα τον Σωτήρη να γελάσει. Είναι σημαντικό. Να σταλείς τον Γιώργο Ζαγόρα. Το πενιχρή ημέρα από τις τελευταίες 123 σε μηνύματα. Μεγάλε, τι γίνεται. Τι γίνεται. Γιατί δεν μιλάμε. Αποκάλυψη. Για Δημήτρη. Δεν υπάρχει. Είναι μπουρδα αυτό. Λες μπουρδα αυτόν που γράφει αυτό το πράγμα. Ναι. Τον λες μπουρδα. Από τη γραφή το έχει κάνει από άλλον μπουρδα. Από άλλον μπουρδα. Από εκεί που δουλεύει, ναι. Ρε τρελαθούμε. Ο Κολομπούρδας τι κάνει, καλά είναι. Στο Μπαχρέιν. Αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει. Πρόσεξε. Ναι. Αυτό, κοίταξε με λίγο, αυτό μπορεί να υπάρξει. Τώρα τι... Άλλη μια φορά ξανακάνω το λιγάκι αυτό λίγο. Αυτό μπορεί το άλλο. Παιδιά, να ξέρετε, λέει, βλέπει θέμα ο Δημήτρης. Ο Σπανός έθεσε θέμα παρέτησης, έτσι. Αλλά δεν λέει για το Σπανό. Α, για άλλον, εντάξει. Αφού λες για το Σπάνο Μάρια, δεν υπάρχει θέμα παρέτησης πάνω. 23-10-287-888. Μετά την παρέμβαση του τελευταίου φίλου που ακούσαμε να λέει συνέχεια το ίδιο πράγμα. Τι είπε. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ναι. Σωστό. 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 Να τον χαίρεστε. Να τον χαίρεστε. Αυτό είναι εδώ. Γι' αυτό να προσέχεις τι λες, Μαρία. Ποιος μίλησε τώρα. Πες λίγο αυτό το podcast που είναι. Τι είναι το podcast. Πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά, ρε φίλε. Πάω από 4. Θα κάνω κι εγώ τέτοιο, πες. Πολύ μπροστά. Ναι, τι είναι όμως. Ηχητικό. Ηχητικό show. Που δεν ανεβαίνει στο YouTube. Γιατί? Έχει πολύ καλή ποιότητα ήχου και το ακούς το Πάω από 24. Και πρέπει να το εξελίξουμε. Πρέπει
να βρούμε δηλαδή, το... Δηλαδή, αν βάλετε αυτό τώρα με μένα, είναι podcast. Εσύ είσαι showcast. Δεν είναι... Αυτό δεν το θέλω να γίνει podcast. 100% θα χρησιμοποιήσω αυτό. 100%. Πιστεύω ότι αυτό θα το κάνουν παοξίδες ringtone. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν σε ρωτάω κιόλας. Κανονικά. Το πολύ το ξύλο χθες με τους συμβολιογράφους, για τις πιστεύεις. Μπορείς λίγο να μου το στείλεις σε podcast. Όχι. Να το ανεβάσω στο σελίδα του Λίμπερο. Δύο προσκλησούλες για το 20ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τρέχουν. 23-10-287-888. Λες Μαριλιζάκη, καλημέρα. Η αποκάλυψη του Ασλαμά. Θέλω βάλτε κούτρα, το YouTube, το, θέλω κούτρα για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ πρόσκληση. Δύο μονές προσκλησούλες, πηγαίνεις σε όποια ταινία θες από σήμερα έως και την ερχόμενη Κυριακή που τελειώνει και έχει πάρα 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 πολύ καλές ταινίες φέτος, πολύ ωραία ντοκιμαντέρ σε 1000 κατηγορίες, έτσι. Οικολογία, ιστορία, περιβάλλον, τα πάντα. Προσφυγικό. Με αυτά και με αυτά δεν έχουμε τίποτα για μπάσκετ. Ποδόσφαιρο. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Ευρώπη, η ΑΕΚ έχασε και εδώ έχουμε μπροστά μας Άρης ΠΑΟΚ. Και εμείς μιλάμε τώρα για να έχουμε να λέγαμε. Περίμενε, η ΑΕΚ έπαιζε εκτός. Τώρα είναι στις τρεις νίκες η διαφορά. Είναι το μάτς κλειδί, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι, Μάρη, το μάτς κλειδί. Όπα, περίμενε, τι θέλω εγώ, τι πρέπει να μην είναι πέντε. Άρη, με τον Άρη σε παραδοσιακά. Υποστηρίζω Άρη. Με τον Άρη σε παραδοσιακά. Ποιον Άρη, δεν είναι με τον ΠΑΟΚ. Σε αυτές τις μάχες με τον Άρη. Με τον Μπάχαλο. Με το ποιο θα κάνει Μπάχαλο. Ο ΠΑΟΚ αν χάσει δεν γίνεται τίποτα. Ναι, 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 ναι. Πέντε πληρώνει. Να σου πω κάτι. Προτιμώ να πληρώσω, δεν μπορώ. Ναι, 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 ναι. Αφού το λέει κιόλας, βάλαμε. Μα το λέει. Άντε, πες τα πάω, κοινή ζωή μου. Ναι. Το λέει. Ο πάω, κοινή ζωή μου. Ναι, σωστό. Ο πάω, κοινή ζωή μου. Ναι, ποδόσφαιρο. Σωστό. Ναι, σωστό. Η δικιά σου προφίλ, πώς τη βλέπεις, κυλίτσα, Χρύσανθε. Μ' αρέσει, λατρεύω κοιλιά. Λατρεύω ο πάω και έχει 9 νίκες, ο Άρης έχει 6 νίκες. Α, ο Πανίνος είναι στις δύο νίκες διαφορά από σένα. Δεν είσαι. Χάσει μέσα στην έδρα το Πανίνος. Και τι έγινε. Εγώ ξέρω ότι το Σάββατο έχει ματσάρα Ηρακλής Αμίντας στο μπάσκετ. Τι ματσάρα, ρε Μάρια, έχει χάσει από πόλους. Τι ματσάρα. Στο Ηρακλή, στο μπάσκετ. Στα play-off να παίξεις, πρέπει να κερδίσεις τρεις φορές τον Απόλλωνα Πάτρας. Τρεις. Ενώ αυτός θα σε κερδίσει μία με το σύστημα που υπάρχει. Ηρακλής με. Πέρσι είχες πλεονέκτημα έδρας. Είχες πλεονέκτημα έδρας πέρσι. Πρέπει να κερδίσεις μία φορά το Φάρο και έχασες. Ναι. Ε, τι είναι. Αυτόν τον Ουάσιγκτον που φέρατε και πανηγυρίζατε και εσύ και ο Κούσης, τον είδες. Πώς είναι κιλά και τέτοια. Είναι δεδομένο ότι αν παίξουμε μόνο τον έχω. Καταρχήν δεν μπορεί να. Εγώ τρέχω πλέον πάνω κάτω. Αυτός δεν μπορεί να τρέξει πάνω κάτω πάνω από δύο φορές. Ναι. Ε, τι ναι! Τι ναι! Πήρες το τζιμπούρ, το τζιμπούρ του μπάσκετ. Ξύπνα! Πήρε... Και δεν λες τίποτα! Όταν πήρε τζιμπούρ ο Άρης, θυμάσαι το τι γινότανε. Ναι. Τίποτα δεν γινότανε. Θυμάσαι, μου είχε ζαλίσει. Όταν πήρε τζιμπούρ ο Άρης. Τίποτα δεν γινότανε. Γιατί γινότανε. Τίποτα γιατί δεν γινότανε. Ο τρομοκράτης! Ήρθε ο τρομοκράτης! Ο κολλητός σου έλεγε την προηγούμενη μέρα ότι λέμε παραμύθια οι ρεπόρτερ του Άρη και ο Καρυπίδης δεν έχει λεφτά να πάρει τον τζιμπούρ. Και την άλλη μέρα το πήρε. Γι' αυτό το έλεγα. Εντάξει, οκ. Καλύφθησε αυτό. Ρε φίλε, τι άλλο να κάνει ο Έλληνας μες στην κρίση. Τζιντζεράδα, το ελληνικό υγιεινό ρόφημα. Λατρεύω τζίντζερ, το λατρεύω. Και σαλέπι μόνο τζίντζερ. Όποιος βάζει. Αυτό είναι πληρωμένο, βάζει, αυτό είναι πληρωμένο τώρα. Ε. Ναι, όποιος βάζει κανέλα. Όχι, ρε. Όποιος βάζει κανέλα στο σαλόνι, είναι, στο σαλέπι είναι να τραγικό. Να μου το στείλει κιόλας. Όποιος βάζει σαλέπι στο κανέλα, στο σαλέπι είναι τραγικό. Τι είπε ο Ζωτήρη? Σαλέπι στην κανέλα. Γιατί με καραγκιόζε. Γιατί με καραγκιόζε. Ε, δεν είναι, εντάξει, αυτό δεν είναι. Δεν χρειάζεται. Όποιο βάζει κανέλα στην κρέμα μπουγάτσα και στο σαλέπι είναι τραγικό. Τι λε, καραγκιόζε, λέει ο Ζωτήρη. Να μου το στείλει. Κύριε Δασκαλάκη. Να. Λοιπόν, πε μου, έχει ζητήσει από τον Ζωτήρη ποτέ κάτι να, να κόψει και να καταρχήν στο κάνει τα, σε χρόνο τετέ. Σε χρόνο τετέ. Μέσα, κατάλαβε. Έδωσε εντολή. Αυτό τώρα το έχει μπρόξει ο Δασκαλάκη, το έχει κάνει. 164. Τρέχει πάνω κάτω, σαν να σα έρθει δηλαδή. Ξεκαρδιστήκαμε. Που λένε μου 164. Πρέπει να έχει φάει πολύ πράγμα από Αριανό, φίλε. Πολύ όμω. Γιατί παρεξηγήσει, μπορεί να μιλήσει για σένα, ρε. Γιατί παρεξηγήσει. Εγώ είπα τρέχω πάνω κάτω. Εδώ, σαν σέρ, τι σχέση έχει με σαν σέρ, εσύ. Τι πράγμα είναι αυτό. Ναι. Αυτό το Τζάκσον, γιατί το βάζει ο Παθεδρού περισσότερο. Η City του 80. Και τον βάζει μόνο κανένα πεντάλεπτο στην αρχή του. Α βγει, βγει ο Άρης είσαι. Να μας πει. Ναι, ναι, να βγει ο Άρης είσαι να μας αναλύσει γιατί ο Τζάκσον παίζει δύο πεντάλεπτα. Η κότα αυτή, πού να βγει.
Πού να βγει η κότα τον ακροατή, τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Έλα, είναι, πήρε, πήρε. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις, αν θες. Γιατί μας φακελώνεις. Αχ, ο ΠΑΟΞής ο Αγενής. Ναι, όντως σας φακελώνει. Ο ΠΑΟΞής ο Αγενής είναι αυτός, ναι. Σιγά ρε εσύ που από τις Βερσαλίες. Εγώ πάω Αγενής. Από τις Βερσαλίες. Κανόνισε, κανόνισε με τη Μίλαν. Μη μου κάνεις κανένα χουνέρι. Φιλέ, το μικρό μέγεθος της πόλης. Οπα. Είτε η τότε, να μην είναι γνωστό. Είναι η πιο ελαφριά φανέλα τη Αγγλία, ρε φίλε. Εγώ νομίζω λέξει. Καλά, αυτά με τι φανέλε. Αλήθεια, τώρα. Αλήθεια. Χθε το μάτσο το χάνει. Χθε το μάτσο το χάνει. Έγινε το 1-1 και γονατίσανε, κατουρηθήκανε. Ναι, ρε φίλε, αφού είναι ελαφρύ. Είναι τέτοιο. Είναι για τσάουσο. Τι να κάνουμε τώρα, ρε Σιτζόρμπα. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλήθεια είναι, ναι. Δεν μπορεί να πει. Να σα κάνω μια ερώτηση. Σε μια νίκη 3-0 του Πάου την Κυριακή, λέω εγώ τώρα. Η απόφαση δεν θα έχει βγει μέχρι την Κυριακή, έτσι δεν είναι. Λογικά δεν θα έχει βγει. Ουσιαστικά θα κρυθεί δηλαδή στο τι θα κάνει ο δικαστής, έτσι δεν είναι. Το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν το πιστεύω αυτό, όχι. Δεν κατάλαβες. Αν εγώ κερδίσω την ΑΕΚ 1-0, 2-0. Ναι. Η διαφορά μας δεν θα είναι οι τρεις πόντοι για να είμαι από πάνω. Ξέχνα τους τρεις πόντους. Τι. Στο γήπεδο. Ναι, ρε αγόρι μου, το πήρα το παιχνίδι. Και τα υπόλοιπα άνω παιχνίδια. Άσε τους τρεις πόντους. Μην τους σκέφτεσαι. Μην τους σκέφτεσαι τρεις πόντους. Πες ότι δηλαδή, τους πήρες. Ή πες ότι τους έχασες. με την μπάλα ασχολήσου. Ναι, δεν κατάλαβες. Εγώ σου λέω τι πρέπει να σκεφτώ μετά που θα τελειώσω. Όχι ρε φίλε, εσύ τι είσαι, οπαδός. Παιδοσφαιριστής, τι είσαι. Εγώ. Εντάξει, οπαδός σκέψε ό,τι θέλεις. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να σκέφτεται μόνο το γήπεδο. Οπαδός πρέπει να σκεφτείς οτιδήποτε. Δεν παίζω εγώ μπάλα. Ναι, όμως επηρεάζεις, αλλάζεις το κλίμα, διαμορφώνεις καταστάσεις. Μ' άκουσε ο Λουτσέσκου τώρα και άλλαξε μυαλά του. Δεν είσαι ένας. Άμα είστε μετά 1000 και 5000 και 10000. Δεν είμαστε 1000 και 5000. Δεν είμαστε 2, είμαστε 3, είμαστε 1013. Είμαστε 2. Είμαστε 3. Εμείς είστε με πάλι. Τέλος πάντων. Όχι, δεν φταίει. Σου λέω το κλίμα. Σου λέω. Κατάλαβα, εσύ είσαι λίγο προληπτικός. Όχι, πήμα, όχι, δεν είναι προληπτικός. Θα πας σήμερα στη συγκέντρωση. Δεν μπορώ, είμαι εκτός, παιδιά. Δεν μπορώ να πάω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το μεγάλο μέγεθος της πόλης σήμερα θα καθαρίσει την τροπή του Λονδίνου. Είναι απλά τα πράγματα. Μακάρι, σε άλλη διοργάνωση παίζεις. Μακάρι, μακάρι. Ρε φίλε, ο Βεγγέρ θα φύγει το καλοκαίρι όπως του πρέπει. Με το Europa League. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Σήμερα που είναι, πού παίζουμε, στο Μιλάνο. Σήμερα είμαστε 25 στο πρωτάθλημα. Ρε, ναι, σήμερα στο Μιλάνο παίζουμε. Στο Μιλάνο παίζουμε. Μέσα παίζουμε. Α, στο Λονδίνο. Άντε, γερά, πάμε. Νομίζω μέσα έγινε, ωραία. Έγινε που λένε. Έγινε. Ο Θωμάς ο Στόντον. Μίλαν Άρσεναλ. Ο Θωμάς ο Στόντον τίνει να γίνει ο Καριωτάκης του Ηρακλέου. Τα βλέπει τόσο μαύρα και άραχνα όλα. Ο Ηρακλής, μάλλον έχει δίκιο. Φοβάμαι ότι έχει δίκιο. Ο Ηρακλής στη Σπυριάρα πάει να γίνει η νέα Κομωτινή. Για πάντα στην Α2. Ελπίζω και στην Β' μη γίνουμε ο νέος Άσα. Όπως όταν ανέβουμε από γάμα. Έτσι. Να μην γίνουμε ο νέος Άσα όταν ανέβουμε από γάμα. Άσα είναι η καρδίτσα. Ναι, ναι, τρελαίνομαι, ναι. Αθλητικός σύλλογος αναγέννησης καρδίτσας. Έχει προκλητική κυλίτσα, Χρυσάνθε. Σε βλέπω τόση ώρα τη κοιτάς. Στον Αλφα. Το βλέπω. Παιδιά, κανένα τηλέφωνο, κανένα μήνυμα. FM κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54526. Τηλεφωνική επικοινωνία 2310-287-888. Έχουμε αλλαγή ηχολήπτη. Έχουμε αλλαγή ηχολήπτη. Χρήστος Κιώσης αναλαμβάνει στα ντεξ και την κονσόλα. Παίρνει τη σκυτάλη από τον Σωτήρη Δασκαλάκη. Να, η γραμμή εμφανίστηκε. Καλημέρα. Να το που λένε μου, δεν σου είπα, θα πάρει. Ναι, ρε. Ζήτησα ότι με ακούσατε, ρε. Το άκουσες, λέω το που λένε μου θα πάρει. Το κατάλαβες επειδή φώναξα την κότα. Σε είπε κότα, να ξέρεις. Άκου να σου πω όμως εσένα, κύριε διευθυντά προσωπικού. Ωραία, κύριε κότα. Κότα όταν την τσατίσεις, τσιμπάει έντονα, Σωστά, τσιμπάει. Πρόσεξε, μη σε τσιμπήσει ο κόκορας όμως. Κοίτα πίσω σου. Κοίτα πίσω σου τον κόκορα. Κάνε μια ανάλυση. Γιατί έγινε το συν 19 συν 6. Έγινε μια μανούρα εκεί στο τέλος με τους Τουρκαλάδες και χάθηκε. Μέρα, μην γελάς. Από την κερκίδα χάθηκε. Από την κερκίδα, ρε. Έλα, ρε φίλε, δεν γίνονται. Δεν το πιστεύω. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ προκάλεσε αναστάτωση και άρα έγινε τροχοπέδι. Ο Γκος δεν μπορούσε να αλλάξει πάσα επειδή έβλεπε την κερκίδα. Ρε, τι άκουμε σε πω. Δεν ξαναγίνει ποτέ. Το πρώτο ερώτημα για τον Τζάκσον. Ναι. Αυτός δεν μπορεί καθόλου με γυμνασμένες ομάδες.
Πώς δεν μπορεί για 5 λεπτά κάνει όργια εκείνο πρώτο σκόρερ. Τώρα άκουμε λίγο, δεν μπορεί. Μα σε όλα τα μάτς παίζει το ίδιο. Παίζει 2-5 λεπτά. Συγγνώμη, άρα δεν έχει αντοχή. Συγγνώμη, με σόκαρε αυτό που είπε. Άρα δεν έχει αντοχή, σου λέει δεν έχει φυσική κατάσταση. Μα δεν τον έχουμε δει, ρε φίλε. Πώς θα τον δει αφού δεν μπορεί. Σε γυμνασμένες ομάδες απέναντι, αυτός είναι πιο light. Εσύ προχθές έκανε πλάκα, τι δεν μπορεί. Πλάκα έκανε προχθές. Δεν μπορεί, άκουμε. Τι τραβάμε, ρε. Το ίδιο είχε με τον Μπάκνερ Γιαννάκη, σε φιλόντος. Έπαιζε 10 λεπτά και μετά δεν μπορούσε. Γι' αυτό και έβαλε μέσα τον Κρουμπάλη. Δηλαδή είναι ο Πρέλεβιτς των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό θες να πεις. Σταμάτα και δεν είναι ο Πρέλεβιτς των Ηνωμένων Πολιτειών. Αφού δεν γυμναζόταν ο άνθρωπος. Λοιπόν, γι' αυτό έβαλε Κρουμπάλη 35 λεπτά και γι' αυτό έβαλε και τον Γκόνιαρε. Και μετά μπήκε και ο Μαργαρίτης. Ήθελε κορμιά που να παίζουν άμυνα. Εγώ μιλάω γενικά για αυτό το φαινόμενο με τον παίχτη αυτόν. Μαργαρίτης. Εντάξει, τον βάζει ρε φίλε 5 λεπτά. Εγώ σε έχω πει τον Παπαθεοδόρο δεν τον γουστάρω. Τώρα τι θα τον κάνω. Διαφωνώ και σε αυτό που κάνει. Είσαι εμπαθής. Ναι, είμαι εμπαθής. Καλά. Είσαι από αυτούς που μένουν στο, λοιπόν, στο 3 λεπτό και όχι στο 37 λεπτό. Τώρα προχθές εκεί που χάθηκε η διαφορά. Ναι. Κάνα 4,5 λεπτά πριν το τέλος. Έγινε μια μανούρα με ένα τουργαλά. Σηκώθηκε και μας έδειξε το δάχτυλό του. Αν είναι δυνατόν. Το μεσαίο. Αλητία, ρε φίλε. Όχι, ρε, αυτοί κάνουν ένα άλλο. Πώς κάνουν αυτό. Κάπως αλλιώς σηκώνουν το χέρι και βάζουν αυτό. Το άλλο εκεί στον Αγκόλα και κάτι τέτοια να πούμε. Τούρκικα. Α, αυτό το. Α, να μπράβο. Τον Αγκόλα, ναι, ναι, ναι. Τώρα. Ναι. Λοιπόν, ίσως το γήπεδο. Σε κάθε μάτς. Μικρό τσίψε. Α, μάλιστα. Λοιπόν, και έγινε μια μανούρα εκεί. Φώναξε λίγο και ο άλλος ο Μακρυμάλης εκεί από τα μεγάφωνα. Παιδιά, κοιτάτε την ομάδα και αφήστε τι γίνεται στην κερκίδα. Οι παίκτες λίγο προς τα εκεί κοιτούσαν και κάθεκε από την συγκέντρωσή τους. Αυτό έγινε. Δεν γίνονται πιστεύω αυτά. Ότι... Δεν γίνονται αυτά. Πιστεύω ότι στο ποδόσφαιρο δεν ξέρει με ποιον παίζεται την Κυριακή. Ναι, αν το ρωτήσεις. Πώς δεν ξέρω, ρε, όλα τα ξέρω. Και με ποιον παίζει ο Άρης ξέρεις. Σε παραδέχομαι, είσαι μπασκετικός. Από πότε ξεκίνησες να βλέπεις μπάσκετ ΠΑΟΚ, αν επιτρέπετε, από αρχή. Εδώ και 25 χρόνια. Ήμουνα 10 χρονών. Είσαι μικρός. Όταν ο μπαμπάς μου πήγε πρώτη φορά στο παλέ. Είσαι μικρός σε ηλικία, ναι, εντάξει. 25 χρόνια. ΦΑΠ! Στο παλέ. 25 χρόνια. Από το 90. Θα σου κοκκινήσω το σβέρκο την Κυριακή, να είσαι σίγουρος. Όπως έχουμε τον Ασλαμά, τον έχουμε και αυτόν, έτσι. Εντάξει. Και θα βλέπω κίτρινο χρώμα και με γυρνά τα μάτια εμένα. Έγινε. Καλημέρα, Γιάννη. Λένε, φιλιά στο Ρεόκαστρο. Φιλιά. Επόμενη γραμμή. Δεν υπάρχει. Έρχονται την Κυριακή, Μάρια, να μου κοκκινήσουν το σβέρκο. Κάντο και αυτό, κόψτε λίγο. Κόψτε. Να το πες μαζί με το δικό μου. Κόψτε. Κόψτε είναι άπεκτο. Παιδιά Τσαλτίδης έχει ένα βλέμμα, ένα ύφος. Το χαμόγελο αυτό, το σαρδόνιο. Έχει United Liverpool το Σάββατο. 2:30. Α, ωραία, να δούμε και εμείς. Είπα να πάω για Τσίπουρο το Σάββατο. Έρε γλένια. Ετοιμάσου για κατούρημα. Έρε γλένια. Γράψε ένα σκόρε. Ήρθε η ώρα της προσπέρασης. Ναι, γράψε ένα σκόρε. Γράψε. Επειδή είσαι φίλος και σε αγαπώ, να πάρεις ένα φράγκο. Έχεις κοριτσάκια να μεγαλώσεις. Λεωφορείο, αεροπλάνο να βάλει ό,τι θέλει. Γράψε Αλέξης. Γράψε Αλέξης. Και Δευτέρα και πρωί Κώστας. Θα σου πω, παιδιά, το Σάββατο πάρτε όλοι τα νέα. Roy of the Rovers. Τα νέα κυκλοφορούν με 4 τεύχη Roy of the Rovers. Έθνος θα πάρουν, όχι νέα. Του Μαρινάκη ο κολλητός και του Σαβίδη ο άλλος. Άρης είσαι, θα πάρουμε, ρε. Τι να βάλει, τα νέα της Μαθίας, τι να πάρει. Άρης είσαι. Τα νέα της Μαθίας. Γιατί το καρφί αυτό τώρα, το κατάλαβα. Λόγω της. Α, εσύ, ναι. Τα νέα της Μαθίας. Ο ένας τα νέα, ο άλλος το έθνος. Ωραία. Γιατί είναι κακό. Και δείτε μόνο έψιλον. Τανταραντα. Και ο άλλος λέει μόνο ότι διδασκάει. Χρήσατε, κάτω βλέπεις η μέρα της γυναίκας. Τι δείχνει. Σήμερα είναι η μέρα της γυναίκας. Και δείχνει γυναίκες όχι ακριβώς της διπλανής πόρτας. Στη Φλωρεντία έχουμε την κηδεία του Αστόρη. Ναι, είναι σήμερα. Είδα τις εικόνες στο βίντεο, το είδα. Τα είδα τα βίντεο. Πανέμορφη Φλωρεντία. Φοβερή. Το σκάνει γενικότερα. Έχουν συγκεντρωθεί έξω από την Σάντα Κρότσε για να αποχαιρετήσουν τον αρχηγό της ομάδας. Σε τίνο στην κηδεία ποδοσφαίρα ανθρώπου. Έχει καμιά δωδεκαετία που έφυγε περίπου. Δεκαετία. Είχε καμιά. Συνόδευσε το φέρετρο στην τελευταία του κατοικία περίπου. Αυτό είναι 50... ο Ιντζάκη. Ναι, ο Ιντζάκη, ναι. Ο προπονητής ή ο. Και οι δύο νομίζω. Δεν είναι προπονητής. Στη Λάτσιο ποιος είναι. Στη Λάτσιο. Και οι δύο. Στη Λάτσιο πριν είναι ο Σιμόνε. Ο Σιμόνι Ιντζάκη, ναι. Ο Σιμόνι είναι, ναι. Αυτός δεν της Μίλαν, δεν μπορεί να της Μίλαν, έχει αγώνα.
Φιωρεντίνα είναι. Ποιος είναι αυτός, ρε. Ναι. Ο Πύρλο. Ναι, Αντρέα, Πεκτούρα. Αυτός. Δεν το ξέρω. Ο Τότι. Καλά, Τότι, εντάξει. Ή της Ρώμα είναι αυτή όλη, μωρέ. Αυτός εδώ της Ρώμα είναι. Και αυτός. Ασφάλεια. Ζανέτη. Φίλε, αν ναι. ήμουν γκέι, θα πήγαινα μαζί του. Μάλιστα. Δύο φορές τη εβδομάδα. Εντάξει, εντάξει. Περίμενε. Εντάξει, εντάξει. Αυτός ποιος είναι. Βρήκες ο Ζανέτη. Αυτός ποιος είναι. Δεν είναι ο Μπέργκομι, ε. Ο Μπέργκομι. Είναι. Ο Μπέργκομι. Έλα, ρε φίλε. Ο Μπέργκομι. Έχει ρεκόρ συμμετοχών στο UEFA. Τεράστιος αρχηγός και gentleman που είπε ένα πράγμα μόνο δεν μπόρεσα να κάνω στο ποδόσφαιρο που ήθελα σαν τρελό στη ζωή μου. Να παίξω έστω ένα ματς σε αγγλικό πρωτάθλημα. Γιατί εκεί ο ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζεται ως υπότης. Με την Ίντερ δεν έγραψε το ιστορία ο Μπέργκομι. Ναι, με Ίντερ, ναι. Ίντερ και εθνική. Αυτός ποιος είναι. Έλα, το Πεκταράς, ο Ισπανός μου, ρε. Πεκταράς. Και εναντίον του ΠΑΟΚ. Ναι. Απλά στο δεύτερο μάτς δεν έπαιξε καθόλου. Ναι, στο μάτς εκείνο το δεύτερο μάτς στην Ιταλία είναι εκεί. Δεν το Αρτέμιο Φράνκι. Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ, ρε. Το Αρτέμιο Φράνκι. Πήγα. Μ' άρεσε, πήγες. Δύο φορές. Όχι, έχω πάει Ιταλία, αλλά όχι εδώ. Όχι, Φιωρεντίνα. Μπράβο, Μάρι. Βάλτε την περιγραφή μου τον γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες. Συγγνώμη, Χρήστο, άκουσε τι μου κάνανε. Συγγνώμη, η Αναστασία θα μου στείλει το ηχητικό ή θα βγω έξω. Και την κάνει την κοπέλα, ρε, κοριτσάκι. Μπορεί να στείλει το ηχητικό. Χρήστο, πες την Αναστασία να μου στείλει το ηχητικό, ξέρει. Να το στείλει όμως. Φίλε που ρωτάς για τον Μάριο αν σχολίασε τη σφαγή της Γιουβέντους, λέει ότι δεν το είδε. Κατάλαβες τι μιλάμε. Δεν το είδε, λέει, το πέναλτι. Τις άλλες φάσεις τις είδε. Είδα μετά το πέναλτι περίπου 8-10 λεπτά. Από εκεί το έχω δει όλο. Αλλά πιστεύω ότι είναι, γιατί μου το είπαν και δύο Βρετανόσκυλα. Έτσι. Ναι και. Στέλνει νωρίτερα Θουβού, δέστα. Όχι δεύτερη κίτρινη. Καθαρό το γκολ το πρώτο της Γιουβέντους για να υποθέσει offside και δίνει 3 λεπτά, μιλάμε για αλητεία, δίνει αυτό μόνο 3 λεπτά. Αυτό το δεύτερη κίτρινη, ναι. Φίλε. Και στο 92, τι κάνει. Ξαπλώνει κάτω μόνο στο πιάνεις και το σταματάει. Ενώ είναι μέσα στην περιοχή όλη η Τότεναμ, όλο το βόρειο Λονδίνο και είναι έτοιμος να γεμίσει. Πλάκα μας κάνεις, μωρέ, στέλνεις τον Τσορμπατζόγλου εσύ. Σήμερα δεν είναι η μέρα της γυναίκας, είναι σκάσε Αντωνάκη μου. Λέει τον Αυτάκη, λατρεμένο Αριανάκη, που μας ακούει, μας στηρίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτάκη, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα συγκέντρωσης. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ναι, σωστό. Χρήστο, το ακούς. Εγώ στη θέση μου, μετά από αυτά, θα πήγαινε και στη συγκέντρωση σήμερα. 6 ώρα στην Καμάρα. Πώς φαντάζεσαι ότι θα με αντιμετωπίσουν. Με συμπάθεια. Αν βρεθώ εκεί. Με συμπάθεια, με σεβασμό. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ναι. Μετά σωστό. Από αυτό, έριξες γέφυρες. Και ο Πάο κίνησε ζωή μου. Ναι, σωστό. Και ο Σι, πρόσεχε. Υπάρχουν άλλη φορά, τους ζητάνε αυτούς, Αναστασία και Σωτήρη, να κόψουν να κάνουν κάτι σποτάκι. Ξέρω φάση που το παρακαλάει 1,5 μήνα. 1,5 μήνα. Αυτό το κάνανε σε 1,5 δευτερόλεπτο. Άξιζε τον κόπο. Κάτσε να ανέβει και στο Facebook τώρα. Εγώ Μίλαν είμαι, γράφει φίλος, αλλά η Γιούβε χθες πέταξε τη φανέλα της στο γήπεδο και έγινε σεισμός. Εμετός. Εμετός μήνυματα, αυτά τα χαζά, τα στερεότυπα. Ειδικά στο 1-1. Δεν είναι τέτοιο μάτς. Οι Άγγλοι. Όχι. Δεν είναι τέτοιο μάτς. Είναι απλά. Και να μην ήταν καλύτερη τότε. Αυτοκτονεί η Τότεναμ. Αυτοκτονεί ο Ποτσετίνο. Το σκοτώνει στο μάτς αυτό, το πας στο τρέξιμο. Ήταν θέμα χρόνου το 1-2. Βλακεία του Ποτσετίνο. Το έβλεπε στα μάτια τους. Ναι. Δημήτρη, δίνεις ρυθμό Premiership. Οι άλλοι πηγαίνουν, οι μισοί παίκτες πάνε με τα πι. Οι μισοί παίκτες πάνε με τα πι. Ο άλλος, ο γέροντας που διαφημίζει σαμπουάν, πανηγύριζε στα out της Τότεναμ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, φίλε. Πανηγύριζε στα out ο γέροντας που έχει καταντήσει ο Τότι της Γιουβέντους. Όταν πετάγει τη φλέβα από το λαιμό, έτσι παίρνει τα μεγάλα μάτς. Πάπα, τι λες. Όχι να είσαι φλόρος. Όπως. Δηλαδή, αν πετάξει φλέβα στο λαιμό, η ΑΕΚ την Κυριακή το πήρε το μάτς. Πάει, τέλος. Βεβαίως. Για την Οβάρτης, να πούμε θρίαμβος, έτσι, χθες, 1-2 μέσα στην Αγγλία είναι Οβάρτης. Η Βασιλεία. Γιατί? Νοβάρτης φοράει. Και τη στηρίζει. Εδώ και χρόνια. Βέβαια, Νοβάρτης, ναι. Η εκδίκηση της Νοβάρτης. 1-2 μέσα στην Αγγλία. Κλείνουμε δεύτερη ώρα με Ότο Καλογεράς. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων και σέρβις και φανοπείο και βαφείο και ανταλλακτικά. Με 3 καταστήματα. Λαμπράκι 27 στροφή Τριανδρίας. Εσπερίου 19 στην παλαιά συμμαχική Οροκάστρου. Και στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Τηλέφωνο 2310-690-497 για σέρβις αυτοκινήτου και όχι μόνο. Κλείνουμε με Regina είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη, reginabanio.gr και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τις δύο προσκλήσεις φεστιβάλ ντοκιμαντέρ τις κερδίζουν η Ελπίδα Χουρμούζη και Γιάννης
Κατράκαλος, Γιάννης Κατράκαλος και Ελπίδα Χουρμούζη. Με πηγαίνετε στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι για να πάρετε τις προσκλήσεις σας. Και Injection Service για ιδιώτες και συνεργεία Απόλλων 18 στην Καρατούμπα. Εκεί ρυθμίζεις και ελέγχεις και επισκευάζεις τον βενζινοκινητήρα σου. Και ένα ακόμα ντοκιματέρ που παρουσιάστηκε χθες. Ναι. Και θα παίξει Παρασκευή μεσημέρι, Μάριε. Ναι, α, φτιάξαμε. Είναι... Παρασκευή μεσημέρι θα παίξει πού, στο φεστιβάλ. Ναι, δεν θυμάμαι σε ποιο χώρο. Ναι. Παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες ζωής 5 ανθρώπων. Ο Κανάκης λέει ότι κάποτε ήθελα να το. Ξέρω, δεν μπορώ να το δω. Το ξέρω, άκουσα γι' αυτό, ναι. Sorry, δεν μπορώ να το δω. Δεν μπορείς. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το δω. Χθες ήταν ωραίο. Είναι το πολύ δύσκολο, ναι. Το Hotel Yugoslavia, πάρα πολύ ωραίο. Με αφορμή την πορεία από τη μέρα που κατασκευάστηκε μέχρι και σήμερα, η πορεία της Γλωσσαβίας μέσα στο ξενοδοχείο του Hotel Yugoslavia. Το πιο εμβληματικό ξενοδοχείο του Βελιγραδίου. Από αυτό έδειξε αποσπάσματα. Ναι, έδειξε. Ψυχοπλάκωμα, ε. Δύσκολο, πολύ βαρύ. Ψυχοπλάκωμα. Ψυχοπλάκωμα. Να δείτε, δεν ξέρω τώρα αν ξαναπαίζετε, γιατί τα πιο πολλά παίζονται δύο φορές, δύο διαφορετικές μέρες. Το The Game Changers, αυτοί που αλλάζουν τους κανόνες. Δείτε το, το έχω πει στα παιδιά εδώ πέρα, έχει να κάνει με τη διατροφή. Game Changer ήταν ο Ενρίκε, στον ΠΑΟΚ. Ο φίλος ο Απόστολος λέει, ναι. Δεν υπάρχει αγγλικό ποδόσφαιρο. Οπα. Το μόνο που κάνουν καλά είναι να είναι φίλαθλοι και μάνατζερ. Το άθλημα θέλει πονηράδα και στιαπού. Οι Άγγλοι δεν το έχουν. Να τους χαίρεσαι αυτούς. Μηδέν παγκόσμια, μηδέν ευρωπαϊκά. Είναι φίλος σου αυτός. Και φίλος μόνο σου. Που λες. Όχι, τύπο, το είπε. Λίπερο το έχει στείλει. Α. Ότι δεν έχουν στιαπού. Ναι. Απορρίπτεται. Έλα, έλα. Σώθηκες. Πώς, φίλε, η μισή Championship έχει πάρει πρωταθλητριών. Η μισή Championship έχει πάρει πρωταθλητριών και UEFA. Λίντς, Νότιχαμ. Πλάκα μας κάνεις. Πλάκα μας κάνεις. Και η Γούλφς έχει πάει τελικούς. Και η Forest. Και η Derby County. Πλάκα μας κάνεις, δε φίλε. Και η United σύντομα. Εντάξει. Κλείνουμε. Σε λίγο πάω κοσέρα. Θα φέρει και το Δαμιανίδη μαζί. Ρε που με μπλέξει. Πάμε. Αμάν μήνυμα τελευταία στιγμή. Όσα ντοκιμαντέρ και να βγούνε, το ντοκιμαντέρ είναι ένα. The Class of 92. Λέει ο 887. Αναφέρες για τη United, που ήταν η αδερφή Νέβιλ, ο Λί Μάρτιν, ο Λί Σάρπ, ο Μπέκαμ, ναι εννοείται, ναι ρε φίλε, Class of 92, ναι εννοείται, απίστευτη φουρνιά, στην ουσία μία ενδεκάδα ολόκληρη. Αν το κάνει ποτέ αυτό η Liverpool, ας με πάρετε τηλέφωνο να με πάρετε, 6958-342-951.